Καλησπέρα κύριε Σεφύρη, εξελίξεις. Εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας για να πάμε σε μια ιστορική, θα λέγαμε, εκπομπή. Χρειάζεται και αυτά τα ζητήματα, παρότι υπάρχουν όντως αυτή τη στιγμή κάποιες εξελίξεις στην Πέρμα, ακόμα και τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος λέει για τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Έχει πάει και συνεργείο, αν έχουμε ενημέρωση και εκτάκτως θα μπορέσουμε να κάνουμε για το όσα συμβαίνει και με την καταδίωξη εκεί που έχουμε. Είναι ένα άλλο θέμα. Σήμερα έχουμε την ιστορική εδώ εκπομπή για να δούμε τις Νέες Δημοκρατίες και ειδικότερα τις νεολαίες, δηλαδή τις ΟΝΕΔ. Την ίδρυση, 40 χρόνια έκλεισε στην Καβάλα, 43 σε όλη τη χώρα. Επιλέξαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη δική τους διαδρομή και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών ενεπλάκησαν και με την πολιτική. Θα έχουμε και τη δυνατότητα και από την Αθήνα και τον κύριο Μιχαλολιάκο, έναν από τους προέδρους που είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα στα πράγματα, να τον ακούσουμε όταν είναι στη γραμμή, θα το δούμε. Αν είναι στη γραμμή, πως κύριε Κελαϊδή. Α, ωραία. Οπότε να χαιρετήσω, να ξεκινήσω από τα αριστερά στο στούντιο με τον και ο Γιώργο Καλατζή. Ξεκινάω από τους πιο παλιούς, έτσι. Ο Γιώργος ο Καλατζής, ο οποίος το 1980 ανέλαβε την ΟΝΕΔ. Θα τα πούμε βέβαια και αναλυτικά. Ξεκινάω από τον παλαιότερο. Και στην πορεία μετά ως δημοτικός σύμβουλος, έτσι τότε με τον Μίμη, τον Χριστοφιλογιάννη, που κατήλθατε, και την υπόλοιπη διαδρομή, την οποία βέβαια θα τα πούμε στη συνέχεια. Κύριε Μαρκόπουλε, μακροβιότερος βλέπω εδώ, γιατί βλέπω πολλά χρόνια, έτσι. Ναι, ίσως είμαι ο μακροβιότερος. Και μέσα σε αυτά καλησπέρα. Τα καλησπέρα είχαμε και την βουλευτική σας υποψηφιότητα, γιατί ήταν ως πρόεδρος το 1996, έτσι. Ναι. Σωστά το θυμούμε. Επιστρατεύτηκε. Εξ ανάγκης προκειμένου να καλύψουμε τα κενά. Σάββας Μιχαλίδης, ο οποίος ήταν σε μια περιοχή του Νέστου που είχε τα δικά της χαρακτηριστικά και βέβαια υπήρχε η τοπική, υπήρχε και η νεολαία και ήταν εποχές έτσι 80 με 84 όπου θα λέγαμε... 84 ήμουν δεύτερο σου. Την περίοδο εκείνη, μια πραγματικά έτσι ιδιαίτερη περίοδο, θα τα πούμε μετά. Στην επαρχία δεν υπήρχαν πάρα πολλοί όσον αφορά δηλαδή την ΟΝΕΔ ως πρόεδρε. Οργανώθηκε αρχικά με τις πρώτες τοπικές οργανώσεις. Η πρώτη τοπική μάλιστα εκεί και περιφερειακό επίπεδο για την επαρχία, έτσι, το 1977, με πρόεδρο του Δημήτρη του Ζουνά, τον Φώτη τον Βιουκλή του Ναΐμνηστο και τον Γιώργο του Σοφαρίκα. Κατόπιν οργανώθηκε η πρώτη νεολαία, η πρώτη ΟΝΕΔ, Μακή, με πρόεδρο το... τότε τον Γιώργο Ραντογλέπη. Και Παπαδοπούλου ήταν τότε, πώς την έλεγα, το ξενοχείο Ειρήνη. Η Ειρήνη, στην πρώτη, στην πρώτη, στην πρώτη... Όχι, όχι στην ΟΝΕΔ, στην τοπική της Καβάλας. Στην Καβάλα, στην πρώτη τοπική, στην περιοχή Ανέστο ήταν η μητέρα μου. Ναι, καλά. Μέλος στην τοπική, δηλαδή ενώ στη διοίκηση. Στην πρώτη διοίκηση που εκλέχθη. Αλλά επί της ουσίας ως γυναίκα μου. Στην πορεία μετά η ΟΝΕΔ εκεί στην περιοχή είχε θα έλεγα ταυτόχρονα και δύσκολο έργο. Είχε όμως πολύ καλό παλμό και είχε πολύ, πολύ καλή θελούσια προσφορά από πολλά νέα παιδιά. Την περιοχή. Κύριε Φραντσικάκη. Εγώ ανέλαβα μετά ακριβώς από την πτώση της Νέας Δημοκρατίας, την πρώτη πτώση που ανέλαβα τον Πασόκ με τα αποκλειστικά. Τι εννοείς, μετά την πτώση δικιά μου, εννοείς. Όταν έπεισε ο Ράγκης. Μετά από την Δημοκρατία. Έπεσε η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, παιδιά. Το διευκρινίζεις. Ναι, έπεσε η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Ανέλαβε τον Πασόκ. Και παρεμπιπτόντως έπεσε. Ακριβώς στο μετέχνιο τέλη του 81 ήμουν αντιπρόεδρος στην Ομαρχιακή Επιτροπή υπό τον Γιώργο Καλατζή και τον διαδέχτηκα τέλος του 80 όχι με ρίξες, για να τα βάλω σε μια σειρά προς τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καλατζή, πάντως υπήρχε η άποψη, γιατί έχω μιλήσει με όσους πρόεδρο, γιατί πια πιο πολύ δεν είναι στη ζωή, με πολιτικούς, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η παλιά φουρνιά δεν θέλαν την νεολαία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με την έννοια να έχουν άποψη, να έχουν θέσεις, να έχουν οργάνωση, να μπλέκεται τέλος πάντων τρόπο την άστα πόρια των μεγάλων. Και μόνο από τους παλαιότερους, γιατί παραλαμβάνω, θυμάμαι με την κουβέντα είχα κάνει, θυμάμαι τελευταία με τον Σάκη τον Πεπονή πριν από 10 χρόνια, που μου έλεγε ότι ο πλαστήρας όταν άκουγε
Για νεολαία έλεγε, τι θέλει η νεολαία. Η νεολαία ο ρόλος τους είναι να τους φωνάξουμε, να κάνουν ξέρω εγώ, ένα χειροκρότημα, να φωνάξουν, να κάνουν. Τι ήταν αυτό που στη Νέα Δημοκρατία έκανε αυτή την εξέλιξη, όπου δεν ήταν απλά μια οργάνωση για να πάνε να γεμίσουν ένα γήπεδο, να πάνε σε μια ομιλία και να αρχίσουν και να φωνάζουν. Ήταν ο Καραμαλής αυτός ο πρώτος που έδωσε το έναυσμα ή ο Αβέροφ, ο οποίος μετά έδωσε ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην πορεία του πράγματος. Λέγεται το μεγάλο Καραμαλής. Τώρα γυρίζουμε πίσω, θα σας πω. Ναι, πιάνουμε στην ουσία του να πιάσουμε. Και επειδή εγώ και ο Μανώλης είμαστε και δαπίτες. Όχι και είναι, αλλά αυτή είναι νεότερη. Εσείς, κύριε Μαρκόπουλο, με συγγνώμη που διακόπτω, ήσασταν μαζί, είχατε μπει με τον Χρήστο Ντομέτριο το 1998, ο οποίος έγινε στο 5ο έτος μετά Χρήστος Ντομέτριος επικεφαλής στη σχολή του, έτσι, στη ΔΑΠ. Εγώ πήγα στη ΔΑΠ στο Πανεπιστήμιο το 1985 και αποφύτησα το 1990. Ο Χρήστος νομίζω ότι ήρθε το 1986 και αποφύτησε λίγο μετά. Νομίζω ότι μαζί μπήκα το 1985, δεν έχει σημασία. Την ίδια χρονιά είμαστε γενικά. Να πούμε λοιπόν λίγο που πάμε εκεί να ανατρέξουμε στο ότι. Όταν η Αθήνα είχε τη ΔΑΠ, η Θεσσαλονίκη είχε την Ουδουφουκού. Και μετά έγινε η συνένωση ΔΑΠ Ουδουφουκού. Το 1976. Όταν λοιπόν για πρώτη φορά πήγαμε, θυμάμαι ο Μιχαλολιάκος, ο Σαμαράς, και πήγαν στον Ράλι για να του πούνε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε νεολαία. Τώρα επειδή ο Ράλης ήταν καθηγητός, δεν μπορώ να σας πω τι είπε. Δεν τα πίστευα, δεν τα ήθελα. Είναι άποψη αυτή δηλαδή που εκεί υπήρχε, έτσι. Εδώ δεν ήθελαν ακόμα το κόμμα, δηλαδή και το κόμμα τους προέκυψε αναγκαστικά, αλλά το θέλανε με άλλες μορφές. Ήταν άλλες εποχές και άλλες συμπεριφορές. Το καλό είναι ότι τώρα μιλάτε με ανθρώπους αυτοί οι νεότεροι, δεν τα έζησαν, που ήμασταν 6% στα βαριστήρια. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχεις πολύ τσαγανό εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 70, να είσαι σε μια παράταξη όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία που κυριαρχούσε πολιτικά. Αλλά στην νεολαία ήμασταν πέμπτη δύναμη, ξέρω εγώ. Τι έφτασε, βλέπετε πως αλλάζουν οι καιροί, να είναι με διαφορά πρώτη δύναμη εδώ και 25 χρόνια. Και μετά δεν ξαναχάσαμε. 30 χρόνια. Από το 85. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά δυστυχώς γίνονται σε την ανάγκη δημιουργίας, η εποχή την οδήγηση. Αλλά από εκεί, μέσα από αυτά το βλέπετε εδώ, έχετε δήμαρχο, έχετε περιφερειάρχη, έχετε χρόνια δημοτικό σίγουρο. Αντιπεριφερειάρχη. Περιφερειάρχη είπα. Εγώ εννοούσα το μέτρο γι' αυτό, ποιος επίσης. Εγώ εννοούσα τον κύριο Μαρκόπουλο. Να το λέμε σωστά, αντιπεριφερειάρχη. Για τον Καραμαλή δεν μας είπε το. Ο μεγάλος ο Καραμαλής τι άποψη είχε για το ζήτημα αυτό. Όταν μιλούσε ο Ράλης, μιλούσε ο Καραμαλής. Εννοείται ότι. Ο Ράλης είχε άποψη. Σε αντίθεση με τον μικρό, τον ανιψιό, τον πρωθυπουργό του Κώστα του Καραμαλή, ο οποίος ήταν μέλος της Δαπνοδοκού, ήταν στη Γραμματεία Φοιτητικού. Εκεί γνωριστήκαμε εγώ είχα γραμματέα φοιτητικού τον Αντώνη. Ο πρώτος γραμματέας φοιτητικού ήταν ο Αντώνης, ο Σαμαράς, με πρόεδρο του Παπαλιγούρα. Και οργανωτικό του είχε τον Βασίλη. Ο Βασίλης ήταν μετά. Ήταν εκπαιδευτική. Μετά. Στην πρώτη ήταν ο Σαμαράς και ο Πολύδωρας. Να πολύ, έχεις δίκιο. Ήταν ο Πολύδωρας υπεύθυνος στις αρχές. Μπράβο, έχεις δίκιο. Και πότε ήταν ο Πολύδωρας, έτσι. Ο Παπαλιγούρα πρόεδρος ήταν. Να συμπληρώσω κάτι, αν επιτρέπετε. Πράγματι ο Καραμαλής, όπως λέει και ο Γιώργος Ωράλης, όταν μιλούσε ο Καραμαλής, είχε μια άρνηση ως προς την οργάνωση του κόμματος, γιατί ήταν... Να σε διακόψω λίγο. Ναι. Όταν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, της ΕΡΕ, δεν είχε σήμα. Φωτογραφία τύχη. Ήταν μια εποχή όπου ο Καραμαλής, η τεράστια φυσιογνωμία του Εθνάρχη Καραμαλή ήταν τέτοια που επισκίαζε την οργάνωση του κόμματος, πήγαινε μόνος του δηλαδή στις εκλογές, μόνος του τις κέρδιζε. Παρόλα αυτά, διείδε ότι στο μέλλον πιθανόν θα χρειαζόταν η νεολαία, γι' αυτό τον Οκτώβριο του 1974, αφού ιδρύθηκε το 1975 μου φαίνεται, έδωσε εντολή στον τότε διευθυντή, γενικό διευθυντή του κόμματος, τον Λούι, να προχωρήσει στην ίδρυση της νεολαίας. Και η πρώτη συνάντηση που θα κρατήσω συγγνώμη τα στοιχεία έγινε 16 Οκτωβρίου του 1974 στο θέατρο Αλάμπα. Ήταν η πρώτη δημόσια συνάντηση νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας και εκεί πήρε και το όνομα Οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας, που ήταν μια ιδέα του τότε συμβούλου του Καραμαλή, ενός ονόματι δεν ξέρω τον άνθρωπο, Καλλίγερο. Άρα λοιπόν η πρώτη, γι' αυτό έχουμε 43 χρόνια, τώρα διανύουμε,
16 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπα. Αν αργότερα ο Βασίλης Μιχαλοντάκος θα μας τα πει αναλυτικότερα. Διορίστηκαν 4 διοικούσεις επιτροπές και το 76 διορίστηκε όπως είπε ο Γιώργος ο πρώτος πρόεδρος της ΟΝΕΛ, ο Αναστάσης Παπαλιγούρας, μαζί με Σαμαρά και Πολύδωρα και κάποια άλλα παιδιά. Η Γιαννάκου. Η Γιαννάκου ήταν λίγο μετέπειτα, ήταν επί Μιχαλοντάκου. Και εκεί έγινε η ενοποίηση με την που ανέλαβε ο Παπαλιγούρας ένωση τη ΔΑΠ Νούδου Βουκού, ΔΑΠ ήταν η Αθηναίη Νούδου Βουκού του Αριστοτέλειου και το φοιτητικό παρόμο στην Πάτρα. Και έτσι έγινε η μεγάλη, όπως εξελίχθηκε, ΔΑΠ Νούδου Βουκού. Είπατε διορίστηκε, ο πρώτος διορίστηκε μετά ξεκίνησε η εκλογή. Εκλογές γίνανε πρώτη φορά το 1985 όπου εκλέχθηκε πρόεδρος ο Βαγγέλης Μημαράκης. Δηλαδή μέχρι τότε δεν υπήρχε εκλογή. Δεν υπήρχαν εκλογέ. Υπήρχαν διορισμένες επιτροπές και παραδοσιακά και στις κατατόπου. Γιατί είχε όμως τότε κατηγορηθεί ως Ντοράκη και θεωρήθηκε εδώ τόσο πολύ. Τώρα πάμε λίγο με εκλογές. Γιατί είναι με εκλογές, αλλά εγώ θυμάμαι τότε τα δημοσιεύματα. Ο Μημαράκης διορίστηκε και μετά πήγε σε συνέδριο. Α, πρώτα διορίστηκε και μετά εκλέχθηκε. Μάλιστα. Κάτι να λάβω. Okay. Ο Μημαράκης ήταν διορισμένο. Δεν εκλέχθηκε. Και εξελέγει ο Βουλγαράκης. Βουλγαρές ο Γιώργος. Και ο Μημαράκης ήταν διορισμένο. Άρα και ο Μημαράκης ήταν διορισμένο. Ναι. Και εξελέγει, προχώρησε τις προσυνεδριακές διαδικασίες και μάλιστα η πρώτη προσυνεδριακή διαδικασία έγινε στην Καβάλα. Στο Όσκαρ. Και το συνέδριο έγινε στο Κάραβελ, ήταν το πρώτο συνέδριο. Εκεί εξελέγει ο Βουλγαράκης. Όπου έγινε η τα πούμε μετά, ξέρω αρκετά πράγματα. Έτυχα να είμαι παρόν. Δεν χρειάζεται τώρα να βάλουμε αυτή την κότρα. Η κότρα είχε πάρει, ήταν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τότε, έτσι. Στα τις εφημερίδες, οι οποίες ασχολιόταν με αυτήν την διένεξη. Εντάξει, είχαν γίνει τότε καταλήψεις, υπήρχαν θέματα πολλά. Υπήρχε ζωντάνια. Ναι, ήταν, τι θα κάνουμε. Άρα για την εποχή που αναφερόμαστε, δηλαδή, κύριε Καλατζή, δεν υπήρχαν εκλογές, ήταν άγνωστη λέξη. Το 85-86. Το 85 έγινε το πρώτο συνέδριο. Και οι πρώτες εκλογές στην ΟΝΕΛ Καβάλας, επειδή εμείς τώρα ιστορικά στοιχεία είναι αυτά, θεωρούμαστε τα παιδιά του Μιχαλολιάκου, όταν ανέλαβε ο Μημαράκης για να εδραιώσουμε τη θέση μας, κάναμε από μόνοι μας εκλογές στην ΟΝΕΛ Καβάλας. Χωρίς εντολή της κεντρικής διοίκησης. Και έγινε χαμός. Άρα τώρα για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Και μάλιστα συμμετείχαν 476 άτομα, τρομερός αριθμός. Πού θα μας αφήσουν. Από το κόμμα, η λίστα εδώ που μας έδωσε ο κύριος ο Δράκος, ο γραμματέας που υπάρχει στα πρακτικά του κόμματος, λέει πρώτος πρόεδρος Φίλιππος Φιλιππίδης. Έτσι. Ο οποίος διορίστηκε. Δεν υπάρχουν εκλογές δηλαδή. Ο πρώτος πρόεδρος του. Όχι, μέχρι το 1985. Τη νομαρχιακή πτυπή. Ο Μίμης ο Φιλιππίδης. Εσύ είσαι. Ποιο είναι ο πρώτος εκλεγμένος. Ο πρώτος εκλεγμένος. Ο Αρίστη. Στην Καβάλα ήταν. Ο Αναγνωστάκης. Όχι, ούτε ο Αναγνωστάκης. Ο Αερίδης μου φαίνεται. Ο πρώτος εκλεγμένος. Λοιπόν, στη συνέχεια ήταν έτσι, ο Μπάμπουρας, ήταν ο Μακαρίτης, ο Κώστας, ο Τσαπαρίτης. Έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς. Πολύ νωρίς. Ο Γιώργος ήταν φίλος του πολύ. Εμείς εκεί παίζαμε. Πηγαίναμε, μας έδινε τα συστήματα από το πώς θα γίνουν το πρωί. Συνάβλεπε στις Κυριακές. Τις Κυριακές όταν παίζαμε μπάλα στο παλιό Τσαπαρίκο. Ο Γιώργος ο Καλατζής είναι στη συνέχεια ο τέταρτος, ο Μανώλης ο Φραντζισκάκης ο πέμπτος, ο Ξενοφώντας ο Αναγνωστάκης ακολουθεί συνέχεια ο έβδομος. Εγώ είχα ο Γιάννης ο Αρίδης είναι ο πρώτος εκλεγμένος, είπαμε. Ναι, νομίζω. Ναι. Έχω δεύτερο, όταν ο Μανώλης ήταν πρώτος αντιπρόεδρος, και ποιος ήταν δεύτερος αντιπρόεδρος. Ποιος? Βαγγέλης ο Παπάς. Βαγγέλης ο Παπάς ήταν τότε ο δεύτερος αντιπρόεδρος. Μάλιστα. Ως γραμματέας ΔΑΠ. Ναι. Ήταν φοιτητής τότε, έτσι είχε έρθει να σπουδάσει ο Βαγγέλης τότε, μάλιστα. Μετά πάμε στο Μήλο. Κουμπάρος του κ. Πανετόπουλου. Ναι. Αερίδης, Μιλωνάς, έτσι. Όχι, πριν το Μιλωνά ήταν ξανά ο Αναγνωστάκης, ναι, ξανά ο Αερίδης. Ναι. Μετά ο Γιώργος ο Μιλωνάς, ο οποίος ήταν ο πιο βραχύβιος πρόεδρος για 24 μέρες. Βρίσκεται στο εξωτερικό πλέον μόνιμα, είναι στο Ισραήλ. Ναι. Και ακολούθως ο Μιχάλης Παπαδάκης. Μιχάλης ο Παπαδάκης, ναι. Εδώ να πάρεις ο Τανιός και συνεχίζει η κατάσταση. Εδώ να πούμε μετά, μισό λεπτό λίγο μόνο για να τα βάλουμε σε βιβλία, γιατί ο κόσμος που μας βλέπει να βλέπει τα ονόματα όλα. Θόδωρος Μαρκόπουλος μετά έρχεται, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος, έτσι. Και δίνει τη σκητάλη στο Λουπέγγι, ορίστε. Το μεγάλος, τι μεγάλος, κοιτάξτε. Πρωτοπολιτεύτηκε μικρός, ήταν πολλά χρόνια μικρός. Πρωτοπολιτεύεται μικρός, μετά λέει ότι παίρνει στα συντάξιμα. Ήταν πολλά χρόνια μικρός. Πολλά χρόνια.
παραδίδουμε σκητάλη στον στο Γιώργο τον Λουπέλη, με πρόεδρο της τοπικής, τότε υπήρχε μια διαφοροποίηση, το Γιάννη τον Κυριώργη, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Τον Κυριώργη δεν τον βλέπω. Γιατί ήταν πρόεδρος τοπικής. Ήταν και τοπική τότε. Ναι, άλλο ήταν χώρια τοπική, είχε αλλάξει το σύστημα τότε. Αυτό πότε είναι, Θόδωρη. 99, ξέρω. Είμαι βουλευτής πια. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ανατελείο, κύριε. Έχουμε στη γραμμή τον παλιό σας συμμαχητή, τον κύριο Βασίλη Μιχαλολιάκο. Καλησπέρα από την Καβάλα και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κύριε Μιχαλολιάκο. Καλησπέρα στην όμορφη Καβάλα. Γεια σου, Βασιλάκο. Γεια σου, Βασίλη. Παλαιονερίτες, είστε καλά. Μια φορά ο νερίτης, για πάντα ο νερίτης. Εγώ χαίρομαι ειλικρινά που έχετε αυτή τη συζήτηση. Λυπάμαι πολύ που δεν έχω εικόνα και λυπάμαι ακόμη περισσότερο που δεν είμαι ζωντανά μαζί σας. Να σας χαίρω πάντως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό την ΟΝΕΔ να μην την έχει κανείς μόνο ως ανάμνηση, αλλά να την έχει ως καθημερινή συνείδηση. Η κουβέντα, κύριε Μιχαλολιάκο, ξεκίνησε στο γεγονός πόσο δύσκολο ήταν αφενός μεν τα χρόνια η τότε πολιτική, η φουρνιά η οποία ερχόταν, η οποία δεν ήθελε τους νεολαίους να έχουν πρώτη γραμμή, να έχουν άποψη, να έχουν έναν ρόλο πέρα από τα χειροκροτήματα και τις κινητοποιήσεις. Και το δεύτερο, ότι οι χρονιές εσείς που αναλάβατε είναι τα δύσκολα χρόνια, τα λεγόμενα σκοτεινά της αναλήψεως του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου όλα τα πλάκια ήταν η φοβέρα και η σκλαβιά, και ήταν τότε παράτολμο κάποιος να βγει είτε στα πανεπιστήμια είτε νεολαία. Ήταν μια δύσκολη συγκυρία χρονικά οι εποχές εκείνες. Που τώρα κάποιοι ίσως αδυνατούν να τα καταλάβουν μετά από το πέρασμα τόσων ετών. Φύγεται πολύ σημαντικά πολιτικά θέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αναλύσει κανείς μέσα από μια τηλεφωνική συζήτηση. Εγώ θέλω να πω ότι πρώτα θέλω να μου επιτρέψετε να πω, να κάνω μια, αφού μιλάω με ονεδίτες της Καβάλας. Βασίλη Γιώργος, ο Καλατζής είμαι. Με φίλους μου, με φίλους μου, είναι και εσύ Γιώργο μου, ονεδίτης είσαι. Βέβαια. Εσύ με έβαλες, πρόεδρο. Είναι ούτε το πρόεδρος, ούτε ο υπουργός, το ονεδίτης. Εσύ με έκανες πρόεδρο στην Καβάλα. Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να κάνω μια αναφορά αγάπης, τιμής και μνήμης στον Αχιλέα του Καρακιζόπουλο που λείπει από ανάμεσά μας. Ναι. Τον πολύ σπουδαίο νεολαίο και πολιτικό της Καβάλας. Γιατί αυτή η ΟΝΕΔ που εμείς χτίσαμε δεν ήταν μια οργάνωση καριέρας, ήταν μια οργάνωση ιδεών, αγώνων, αξιών και συναισθήματος. Είχαμε αγάπη και φιλία μεταξύ μας. Δεν είχαμε μεταξύ μας ανταγωνιστική σχέση, είχαμε συμμαχητική σχέση. Μας ένωναν ιδέες, μας ένωναν οράματα, μας ένωναν στόχοι. Ανατρέψαμε ουσιαστικά η δημοκρατία για την Ελλάδα, την έφερε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής το 1984 με την μεταπολίτευση. Αυτό πια είναι μια κοινή παραδοχή ολόκληρου του ελληνικού λαού. Η δημοκρατία στη γενιά μας όμως δεν ήρθε μαζί. Στη γενιά μας επεκράτησε ένα σταλινικό καθεστώς. Σου απαγόρευαν να είσαι νέος και να μην είσαι μία από τις πάρα πολλές, σε μία από τις πάρα πολλές αριστερές οργανώσεις. Η δε ΠΑΣΚ τότε και ΚΝΕ ανταγωνίζονται ποια είναι πιο αριστερή. Λοιπόν, εμείς το ανατρέψαμε αυτό και αυτή η ανατροπή δεν ήταν εύκολη, ήταν μάχη, ήταν πόλεμος. Και τον κερδίσαμε γιατί είχαμε πίστη μέσα μας, φλόγα. Ενθυμούμε ένα περιστατικό, ένα γεγονός πολύ σημαντικό που με σημάδεψε. Όταν πήγα στον Ευάγγελο Αβέροφ, τον αείμνηστο, με τον πολύ μεγάλο ηγέτη, τον αντικειμένο, την είδηση ότι η ΔΑΠ δεν είχε πτώσει αλλά άνοδο τριών μονάδων. Φοιτητικές εκλογές 82. Που όλοι περίμεναν την πλήρη συρρήκνωσή της. Μου απάντησε, Βασίλη μου, δεν με ικανοποιεί αυτό. Εγώ θα χαρώ όταν η ΔΑΠ θα έρθει πρώτη. Η ΔΑΠ τότε ήταν τέταρτη, πέμπτη. Ξέρετε, αυτό ήταν ένας στόχος που μας ξεπερνούσε. Βάλαμε λοιπόν ψηλά τον πύχη. Σε τρία χρόνια η επιθυμία του Ευάγγελου Αβέρο είχε γίνει μια πολιτική πραγματικότητα που προβλημάτισε όλη την Ευρώπη. Όταν είχε έρθει ο Κόλ στη Γερμανία με κάλεσε να με γνωρίσει. Τι είχε συμβεί στην Ελλάδα που ενώ στην Ευρώπη στον χώρο της νεολαίας επικρατούσε ο μαρξισμός, δεν άλλο αυτό είχε ανατραπεί.
ήταν αυτό ακριβώς, ότι εμείς δεν ήμασταν χειροκροτητές ή αφισοπολιτές ή οπαδοί του κόμματός μας. Ήμασταν μια δύναμη αλλαγής του ίδιου του κόμματός μας. Ήμασταν ένα κίνημα νέων ανθρώπων που ήθελε μια άλλη νέα δημοκρατία και μια άλλη Ελλάδα. Πάνω σου, μας λέτε ότι αυτόν τον σπορό τον έριξε ουσιαστικά ο Ευάγγελος Αβέροφ. Αυτός ήταν που άνοιξε το ρου των πραγμάτων της εποχής σου. Τον σπόρο, τον αναγεννητικό, το σπόρο για τη νέα γενιά, ασφαλώς τον έσπηρε ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο αείμνηστος, ο εμπνευστής των αγώνων μας. Αλλά την ένταξη της ιδρυτικής γενιάς της ΟΝΕΔ την ενέπνευσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ούτως ή άλλως, αυτοί οι δύο έγραψαν την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής ο συντηρητής, αλλά σκεφτείτε μια Νέα Δημοκρατία ή μια Ελλάδα μετά τη Χούντα και την καταστροφή της Κύπρου, χωρίς τον Ευάγγελο Αβέροφ Υπουργό Εθνικής Αμήνης, και μια Νέα Δημοκρατία και μια Ελλάδα χωρίς τον Ευάγγελο Αβέροφ αρχηγό μετά τη συντριβή της Νέας Δημοκρατίας την εκλογική το 81 από τον Αντρέα Παπανδρέου. Αλλά επιτρέψτε μου έτσι να αξιοποιήσω την ευκαιρία να σας πω, είναι πάρα πολύ καλό που βρίσκεται η κορυφή της ΟΝΕΔ Καβάλας. Αλλά κάντε ένα άλμα ακόμη. Βρείτε τα απλά παιδιά, αυτούς τους αγωνιστές που σήκωσαν τη σημαία, αυτούς που έκαναν τις γιορτές νεολαίας της πλατείας της Καβάλας, θυμάμαι τη γιορτή της ΟΝΕΔ 84. Στο πάρκο. Αυτά τα παιδιά που σήμερα ενδεχομένως είναι απογοητευμένα όχι μόνο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Και είναι παιδιά, ας είναι 50 ετών ή 55 ή 60, γιατί όπως είπε ο Μανώλης Φραντσκάκης, νομίζω, γνώριζα τη φωνή του. Ναι. Μια φορά ο Νεδίτης, για πάντα ο Νεδίτης. Όπως θα άρχισε να συμφωνήσει ο Γιώργος Αδελάκης. Τα δύο παιδιά τα είχα πει εγώ 15 ετών στην Καβάλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ας μην είναι αυτή η συζήτηση που κάνετε μια απλή, ας πούμε, συζήτηση, μια κοινωνική κουβέντα. Ας είναι η αφετηρία και το έπνασμα για την κινητοποίηση αυτής της γενιάς. Τη χρειάζεται και η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική στη χώρα μας. Τα πολιτικά στελέχη δεν παράγονται μέσα από σεμινάρια μόνο. Χρειάζονται και αυτά. Παράγονται μέσα από ιδεολογικούς αγώνες. Πολιτικό σύστημα χωρίς ιδεολογία δεν υπάρχει. Είναι στη διαχείριση των αγορών. Μάλιστα. Κάτι θέλω να σας πω. Μεσοδεύτηκε η αποειδεολογικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Αλλά σας πείθα από μονόδρομο. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Κάτι θέλω να πω ο κύριος Φραντσκάκης γι' αυτό. Κάτι να σας ρωτήσω, παρακαλώ. Κάτι να το θυμίσω. Πέραν, γεια σου πρόεδρε. Καλησπέρα. Γεια σου Μανώλη. Πέραν από να, το... Άκουσα, να σου πω τώρα δημόσια. Να αγαπήσεις τον εαυτό σου όσο αγάπησες την ΟΝΕΔ. Δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Η αγάπη τη ΟΝΕΔ και το λέω συγκινημένο δεν ξεπερνάει. Πάμε τώρα, ρώτησε ό,τι θέλει. Ξέρετε, λοιπόν, έχει φίλου που σε αγαπάνε. Ναι, ακριβώ. Θα σου θυμίσω κάτι που εγώ το θυμάμαι συγκίνηση. Πέραν του φεστιβάλ τη Γιορτή Δημοκρατία που κάναμε το 1984. Όπου ήρθε. Με τη γαλάζια γενιά επάνω, ε. Ναι, ναι, με τη γαλάζια γενιά. Τότε είχαμε κάνει το 1983 ακριβώ αυτό που λε. Ανήμερα του Πολυτεχνείου είχε έρθει τα παιδιά τη γαλάζια γενιά στο συγκρότημα. Σε μια τρομερή εκδήλωση του κινηματοθέατρου Απόλλωνη Καβαλιώτη, ξέρουν τι σημαίνει να γέμιζε τότε το κινηματοθέατρο, ο κινηματογράφο Απόλλων, ήθελε 1000 άτομα. Είχαμε 1000 άτομα μέσα, εσύ ο μιλητής και κόσμο απ' έξω. Και θυμάμαι ήρθε στέλεχο τη ηγεσία τη ΚΝΕ Καβάλα, απορριμμένο και μου ρώτησε πώ είναι δυνατόν να συμβαίνει σε νεολαία αυτό το πράγμα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και εκείνη την ημέρα ήταν λίγο μετά τα γεγονότα τη Καλαμάτα, αν θυμάσαι. Περίπου δύο μήνες μετά, τότε με τις πράσινες καραμπίνες. Πρώτη φορά το 82. Και τότε δεχτήκαμε μια εσωκομματική μαχαιριά από τον κύριο Μπούτο, τον συγχωρεμένο πλέον, και είχε πρωτοσέλιδο η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, φασιστική φράξη ασυνονέ. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Δεν χρειάζεται να αναφέρεται ούτε σε ονόματα πολιτικών που δεν ζουν. Εξάλλου ούτως ή άλλως ο αείμνηστος Μπούτος έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Το θυμάμαι, απλώς το είχε προξενήσει αυτό το πράγμα. Τότε και το λέω ιστορικά, δεν το έκανα κατηγορήσω. Αυτά κρύβεται. Αυτή η δύναμη της ΟΝΕΔ είχε τρομάξει και όλο. Άσε μου να σου ολοκληρώσω τη λεπτομέρεια. Τότε ήσουν με πυρετό. Και όταν διάβασες αυτό το εμετικό δημοσίευμα για την ΟΝΕΔ, ο λόγος ήταν από τους καλύτερους που σε έχω ακούσει και σε έχω ακούσει πάνω από 40 φορές. Στο κινηματογράφο του Απόλλων. Εγώ να σου υπενθυμίσω και τον τίτλο, έλεγε
στα χέρια φασιστικής χούντας η ΟΝΕΔ. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι έλεγε. Ακριβώς. Αλλά δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου απάντησε, μου σχολίασε ο αδέρος. Μη στενοχωριέσαι, Βασίλη. Τις καρυδιές με τα καρύδια πετροβολούν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όταν αγωνίζεσαι και αυτό ενοχλεί το κατεστημένο, την οικογενειοκρατία εντός της παρατάξεως. Το εκδοτικό κατεστημένο, το οικονομικό κατεστημένο. Θα έχεις πόλεμο. Και ο πόλεμος είναι πιο σκληρός όταν είναι εκ των έννοιων. Υπήρχε ομφάλιος λόγος αυτών των δημοσιευμάτων με στοιχεία της παρατάξεως φθαρμένα. Γι' αυτό η ΟΝΕΔ δεν ήταν ποτέ η προέκταση του κόμματος. Ήταν η δύναμη ανανέωσης του κόμματος. Γι' αυτό η ΟΝΕΔ εκείνη την εποχή δεν είχε απήχηση μόνο στη γενιά της, είχε απήχηση σε ολόκληρη την κοινωνία. Ανεξαρτήτως ηλικίας, στην ΟΝΕΔ ήλπιζα και πίστευα. Και αυτή έπρεπε να τελειώσει. Λοιπόν, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται και αυτή η ΟΝΕΔ το συνεχίζει τον αγώνα. Θέλει τέτοιες κινήσεις σαν αυτές που κάνετε εσείς να έχουν συνέχεια, να έχουν καθημερινότητα, να έχουν επικοινωνία, να αποκτήσουν δίκτυο σε όλη την Ελλάδα για να αναζωογονήσουν και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την πολιτική ζωή του τόπου. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να είσαι καλά, σε χρειαζόμαστε. Να είστε καλά. Σε χρειάζεται ο Πειραιάς, σε χρειάζεται η πατρίδα. Να είσαι καλά. Κύριε Καλογιάκο, πάντως η πρόσκληση την κάνω και δημόσια ότι θα είστε στην Βόρεια Ελλάδα, θα κάνουμε μια εκπομπή εδώ τέταρτο, ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε κάποια πράγματα περισσότερο. Και η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή, θα γίνει λίγα συντόμως και θα τα πούμε εντός τη σεζόν αυτή τη τηλεοπτική εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εντάξει, αυτοδιοίκηση τώρα. Να, όχι, μιλάω για την εμπειρία που είχε ο κύριος. Ναι, τον πήρε αγκαλιά ο Έβερτον. Όταν τότε έχει δίκιο, ναι. Συγγνώμη που σου διακόπτω, ναι. Φίλε μου καλέ. Είχε διαγραφεί και τον πήρε ο Έβερτον, ναι. Και τον έκανε δήμαρχο. Εξελέγει βέβαια αυτό. Εξελέγει τέταρτος ή τρίτος στο Δήμο Αθηναίων. Επειδή είπε ο Μανώλης κάτι για τη Ρεαλάζη Γενιά, να το θυμίσω ότι η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στην επαρχία ήταν το 82 στη Χρυσούπολη η Ρεαλάζη Γενιά. Ήταν η δεύτερη εμφάνιση μετά την Αθήνα. Σωστό, σωστό. Βέβαια ο Μανώλης επιχείρησε τότε να την πάρει στην Καβάλα, αλλά έβαγε πόρτα. Όχι, δεν γίνανε. Αφού ήρθαν και τώρα το σκεφτείτε. Γιατί ξέρεις, η Καβάλα τότε είχε 20 άτομα εδώ και η επαρχία είχε 200 άτομα ενεργά. Μην κάνεις λάθος. Δεν είχαμε 20 άτομα. Και ήθελε να μιλήσει κιόλα. Στην Καβάλα είχαμε πάνω από 400 άτομα. Ήταν ο Καλατζής πρόεδρος. 400 άτομα δεν είχατε ποτέ. Ενεργά. Πάνω από 20 ενεργά δεν είχατε καμιά φορά. Να διαβάσω. Δεν ήθελα να πάρει την εκδήλωση όταν απέτυχε το κίνημα του εσωτερικού που έκανε. Να πάρει την εκδήλωση. Ήρθε τότε στην εκδήλωση, ήθελε να μιλήσει κιόλα. Ο πρόεδρος ο δεν πρέπει να μιλήσει. Για να τον μιλήσει. Τι να κάνουμε, το διαλούσαμε. Καλά. Ο πρόεδρος τη Νομαρχιακή θα πάει στην τοπική και δεν θα μιλήσει. Δεν μιλήσει. Τι να κάνουμε. Τιμωρήθηκε για αυτό που έκανε τότε. Κοιτάξτε. Σκητάει για να μην αδικήσουμε και ανθρώπου που μα βλέπουν. Έτσι μετά το Λουπέλι πήγε στα Μάη τον Τζάμαρη. Έτσι. Στον Θόδωρο τον Μάνταλο, ο Γιαννάκης ο Σαρής ήταν από τους τρεις από το τέλος, ο Χρούσης ο Κυρκούσης, τότης και εδώ κλείνει η κατάσταση, έχουμε διορισμό. Και να πούμε και για τη Χρυσούπολη. Μάλιστα, δεν το ξέρω. Να πούμε για τη Χρυσούπολη, μετά είναι η ζυζία του Νιάδου, είναι ο Θανάης ο Παρασκευόπουλος που έκανε και πολλά χρόνια. Και η Λίλη Καχέλου. Έτσι, και μετά, μετέπειτα, ναι, ο Θανάης η Λίλη Καχέλου. Στη Χρυσούπολη πράγματι είχαμε πολύ ζωηρή, πολύ δυναμική. Γίνανε μετά και άλλες 4 ή 5 τοπικές επιτροπές. Και στο Αγίασμα. Και στη Νέα Καρδιά. Και στο Αγίασμα. Χαλκερό. Συγγνώμη, στην Κεραμωτή Χαϊδευτό. Στο Αγίασμα, πάντως θυμάμαι Μανώλη. Στο Αγίασμα ήταν ο Ηλίας. Ο Εμμανουηλίδης. Ο Εμμανουηλίδης και μετά ο Παπαδόπουλος που είχε το καφενείο. Μετά ο Παπαδόπουλος ο Χρήστος. Ο Χρήστος, ναι. Στο Ανδρέας ο Μάρκεν, πρόεδρος της Νέας Καρδιάς, ναι. Σήμερα ήταν τότε πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Στην Ελευθερούπολη ήταν οι τρεις Μανώλιδες. Οι τρεις Μανώλιδες. Ο Μακαρίτης Παπαπαναγιώτου, ναι. Ο Καμπέρης, ο Κιαλαϊδάκης τελευταίος από όλους.
ήταν ο Λευτέρης ο Ποιμενίδης. Και ο Λευτέρης ο Ελευθεριάδης στο Παλιοχώρι. Ελευθεριάδης στο Παλιοχώρι, μετέπειτα ο Κώστας ο Στάμος στην Κίσχανη. Ο Στάμος στην Κίσχανη και μετά ο Μιχαλούς. Φτάσαμε στο Λευτέρη. Λίγος ο Αναστασιάδης και ο Κιοσεπαράς κάτω εκεί στην... Ο Κιοσεπαράς στη Γαλιψό. Ναι. Και πάει λέγοντας και μπορεί... Και 7 οργανώσεις στη Θάσο. Στη Θάσο. Ιωάννου. Ο Ιωάννου, ο Νίκος. Και αδικούμε πάρα πολλούς τους οποίους... Τώρα λέμε ονόματα που να τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε μάλλον αυτούς οι οποίοι μετέπειτα είχαν κάποια εμπλοκή στα κοινά πράγματα μπορεί... στη δημοσιότητα, γιατί τους άλλους δεν μπορούν να τους... Μεγάλο διάστημα, ναι. Γιάννη, φτάσαμε να έχουμε... Αλλά υπήρχε ένα πολύ μεγάλο δυναμικό... Ή το 84. Η Πέραμος είχε ονόματα. Η Πέραμος βεβαίως, δεν την πρόλαβα, αλλά είχε. Η Πέραμος, γύρω στις 20. 7 είχαμε μόνο στη Θάσο. Και μάλιστα όταν πήγαμε να κάνουμε το φεστιβάλ το αντίστοιχο στη Θάσο, τι αντιμετωπίσαμε τότε? Την γνωστή κόντρα Βορείων και Νοτίων. Και Νοτίων. Γι' αυτό εγώ όταν έκανα την πρόεδρο τη Γρηγορία που ήταν από τον Πρίνο για να είναι βασικές στις δύο πλευρές. Στον Πρίνο, στα Λιμενάρια, στο Λιμένα, στην Παναγία, ο Γιώργος ο Κρεοπόλης, ο Ψαχνάτος, στην Ποταμιά, ήταν... Να φέρονται τα ονόματα καλά. Ναι. Καλό είναι, είναι χρήσιμο. Να είχαμε πάρα πολύ λεφτά. Είχε πολύ κόσμο που ανακατεύθηκε στην ΟΝΕΤ τότε και είχε πολύ ενεργή συμμετοχή, με πολύ πάθος, με πολύ όρεξη και με πάρα πολύ... Και επιπροεδρίας Γιώργος Καλαϊτζή, ποια διαφορά έχει ο ΟΝΕΤ συμμετοχή. Ποια διαφορά έχει ο ΟΝΕΤ Καβάλας? Ότι εμείς ήμασταν δυνατοί και πριν να αναλάβει ο Αβέροφ και να δώσει τη μεγάλη όθηση στην ΟΝΕΤ. Και μάλιστα καταγάγαμε μια πολύ σημαντική νίκη που έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες Καβάλας. Ανατρέψαμε τη ΦΕΝΚ. Η ΦΕΝΚ ήταν, δεν υπάρχει πια, Φυτική η Φοιτητική Ένωση Νομού Καβάλας. Τι γινόταν, ήταν οι φοιτητές από όλη την Ελλάδα, είχαν τη δική τους ένωση. Και κάναμε εκλογές κάθε 2 χρόνια, τέτοιες μέρες, παραμονές εορτών, όταν γύριζαν από τα πανεπιστήμια και τις άλλες σχολές στην πόλη μας. Τότε λοιπόν κερδίσαμε. Πότε έγινε στην Τόσκα που είχε γράψει η προγή, ο αφρός της βραδιάς μαζεύτηκε? Αμέσως μετά λοιπόν. Γίνονται λοιπόν οι εκλογές, το 80 ακόμη ήμασταν κυβέρνηση και τις κερδίσουμε. Και παίρνουμε τις δύο έδρες, ο Δημήτρης ο Βαρτζόπουλος και εγώ. Και όταν πήγαμε εκεί πλέον... Καβαλιώτης στην καταγωγή έτσι ο Βαρτζόπουλος. Ήταν, ναι, καταγωγή. Όχι στην καταγωγή, εδώ μεγάλος. Εδώ καταγωγή ο Δημήτρης. Κομματική. Και λοιπόν δεν... Τότε ήταν οι λεγόμενες δημοκρατικές δυνάμεις, δεν μας αφήσαν να πάρουμε θέση του Προεδρείου, ήμασταν πρώτοι με μεγάλη διαφορά. Δεν μας δώσαν θέση του Προεδρείου. Και από εκεί και μετά πήραν πλέον, δεν τους αφήσαμε και εύκολα να λειτουργήσουν, πήραν την ένωση από εδώ, την βάλαν κάπου στη Θεσσαλονίκη και τη διέλυσαν κιόλας οι κνήτες. Και έτσι δεν υπάρχει φέλη. Η εκδήλωση που λέτε ήταν, η πρώτη εκδήλωση ήταν ανέλαβα Πρόεδρος. Τότε ήταν καλεσμένος ο Αβέροφ. Για λόγους δικούς του δεν μπόρεσε να παραδοθεί. Ήταν Φεβρουάριο του 1982. Ήταν τότε, θα θυμάται πιο πολύ από όλους, ο Γιώργος ο Καλαϊτζής, ο Βαρβιτσιώτης. Ο πατέρας ο Βαρβιτσιώτης. Ο πατέρας ο Βαρβιτσιώτης. Ο Έβερθ και ο Κεφαλογιάννης ο Μεγάλος. Ο πατέρας της Όλγας, έτσι. Γιάννης. Ναι, ο Γιάννης. Συν τέταρτος τότε ήταν δυνατός, ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος. Έγινε τότε πρώτη γραμμή. Τέσσερις πρώτης γραμμής. Έγινε, δηλαδή ο Αβέροφ δείχνοντας πόσο πίστευε στην ΟΝΕΤ, δεν ήρθε ο ίδιος και έστειλε 3 πρωτοκλασέτα στελέχη, βουλευτές και πρώην υπουργούς. Κάναμε, είχαμε θυμάμαι... Και είχε το πρωτοσέλιδο, μαζεύτηκε ο αφρός της χρονιάς. 780 εισιτήρια. Και βγαίνει η τότε πρωινή ο σχορεμένος ο Μανώλης Γενικόπουλος, ο οποίος ήταν απόλυτα ταυτισμένος τότε με το τότε Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, τρομαγμένος από την μεγάλη εκδήλωση και έγραψε στην Τόσκα μαζεύτηκε ο αφρός της Βρωμιάς. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Ήταν τόσο προσβλητικό που προσπαθούσα να μαζέψω τους ζωηρούς τότε ο Δεβίτης να μην πάνε να σπάσουν και κατεβάσουν την τζαμαρία της πρωινής. Σας το λέω εν τιμή. Να πω κάτι αν ολοκλήρωσες. Τότε το κλίμα, εγώ έχω γραφεί στην ΟΝΕΔ το 83. Έτσι. Πιο μπροστά το 82 δεν ξέρω τι κάνατε στη Χρυσή. Άρα δεν είναι μικρός, καλά τα απογόνα ηλικίες βγαίνουν. Λοιπόν, το 68 γεννήθηκε, είναι γνωστό. Εμείς είχαμε ενεργά μέλη πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Υπήρχε ένα πάρα τρομερό, υπήρχε ένα τότε, όσο θυμάμαι, ένα τρομερό κλίμα καταπίεσης σε όποιον δεν ήταν αριστερός. Εγώ θυμάμαι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Εγώ θυμάμαι ότι το 81 που βγήκε το Πασόκ,
Εγώ κατά τη, μετά από μια εβδομάδα πήγα στο σχολείο. Καλά, τη Δευτέρα υπήρχε φρουρά στα σχολεία, ήταν κλειστά. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, κατά την Παρασκευή εμφανίστηκα στο σχολείο, στο οικονομικό, στο 5ο γυμνάσιο και με περίμεναν στη γωνία εκεί που στρίβει ο δρόμος, εκεί που έχει ο Χάρης ο παπάς στον παράκι τώρα, και με περίμεναν διότι ήμασταν οι επώνυμοι νεοδημοκράτες για να μας κράξουν όλοι οι υπόλοιποι του υπόλοιπου σχολείου. Και ήμασταν τόσοι στον αριθμό, στην τάξη μου. Και από εκεί και πέρα, και όταν έφτασα στο πανεπιστήμιο, υπήρχε μία λογική που δεν ήταν δυνατόν να προσπεράσεις. Καταρχάς, θυμάμαι σαν βίωμα ότι με τη δύναμη τότε της πανσπουδαστικής ΚΝΕ, της PPCP, της PASP, των αγωνιστικών κινήσεων, συσπηρώσεων και άλλων παρατάξεων που δεν υπάρχουν σήμερα, δεν σου επιτρεπόταν να πας στη μέση στο αμφιθέατρο να μιλήσεις σαν άνθρωπος. Και έπρεπε να μιλήσεις από τα ορεινά, από τη γωνία, δίπλα στην πλαϊνή την πόρτα, διότι δεν επιτρεπόταν στους δεξιούς, στους δαπίτες, στο να κατέβουν και να μιλήσουν σαν άνθρωποι όπως μιλάνε όλοι οι άνθρωποι, από το ίδιο σημείο και με τις ίδιες προϋποθέσεις. Αυτό η καταπίεση έδινε μία δυναμική στην ΟΝΕΔ, έδινε μία δύναμη. Έδινε μία αντίδραση σε πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να ανεχθούν την καταπίεση εκείνης εποχής. Και φτάσαμε μετά από χρόνια, για να ολοκληρώσω με αυτό, στο σημείο που η ΟΝΕΔ παρήγαγε θέσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν και πολλές φορές ξεχάστηκε ότι ήταν θέσεις της ΟΝΕΔ. Προχθές είδα τον Μπούβελα σε κάτι εγγένεια, τον πρώην δήμαρχο και πρώην υπουργό. Στους 30 ονεδίτες στους... Συμφωνώ, εκεί ήμουνα. Στους 30 ονεδίτες που ήμασταν παρόντες όταν τα ΜΑΤ του Αρκουδέα γκρεμίσαν την κεραία του FM100, εγώ ήμουν εκεί. Δεν υπήρχε άλλος που να μιλάει, ούτε η Νέα Δημοκρατία, και να, που να λέει σε αυτόν τον βαθμό αυτό που έλεγε ο ΝΕΒ, ελεύθερη ραδιοφωνία και μετά ελεύθερη τηλεόραση. Σήμερα είναι κάτι αδιαφυσβήτητο. Είτε στα τοπικά κανάλια, είτε στα πανελλήνιας εμβέλειας κανάλια. Ο κύριος Παπάς τα αφισβητεί αυτά τώρα. Μην τα λέτε τόσο. Ο κύριος Παπάς μπορεί να αφισβητεί. Είναι πολύ όψιμος για να αφισβητεί. Αλλά και να πω και το δεύτερο παράδειγμα. Οι εκλογές πώς θα γίνουν όταν θα γίνουν με το καλό οι εθνικές εκλογές? Με τον πόνους των 50 ευρώ. Οι επόμενες θα έχουν αλλάξει το σύστημα. Εξαρτάται. Ποιανού πρόταση ήταν. Ναι, εκτός αν υπάρξει πλειοψηφία 200 ευρώ και τα λοιπά. Ποιανού ήταν η πρόταση να μην μπορεί να αλλάζει η κυβέρνηση αν δεν έχει μια ευρύτατη συνένεση των 2/3 το εκλογικό σύστημα σε επόμενες εκλογές? Πρόταση ήταν της ΟΝΕΔ. Η οποία έλεγε επί Κωστή Χατζηδάκη ότι δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει ο Ανδρέας Παπανδρέου κάθε φορά και να κάνει το εκλογικό σύστημα που τον βολεύει για να κάνει εκλογές. Αλλά όλα αυτά και πολλά άλλα παραδείγματα θα μπορούσα να μιλάω, ενσωματώθηκαν και ξεχάστηκαν. Ενώ είχε ότι παρέμβαση ήταν... σε θεσμικά και ουσιαστικά, ναι, με πολιτικό λόγο. Και πιο προχωρημένο από τη Νέα Δημοκρατία πολλές φορές. Πάντα είναι όλες είναι πιο μπροστά. Έβαλε και ο Θοδωρός ένα προηγούμενο, ο Βασίλης Μιχαλονιάκος, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ότι για πρώτη φορά υπήρξε αντιπαράθεση ιδεολογική όταν σηκώσαμε τον άστημά μας και είπαμε ποιοι είμαστε και ποιοι είστε εσείς της αριστεράς. Η παράταξή μας έχασε το πλεονέκτημα και την δυνατότητα να επικρατήσει, γιατί αφήσαμε το χώρο της παιδείας, τον ιδεολογικό χώρο, στην αριστερά. Δεν μπορεί ο πολιτισμός στην παιδεία να εκφράζεται από την αριστερά. Εκεί μέσα λοιπόν είχαμε μείνει πίσω. Και οι πρώτοι που σήκωσαν το κεφάλι είναι η γενιά της νεολαίας της ΟΝΕΔ και της ΔΑΠΣΑ Πανεπιστήμια, η οποία πραγματικά τοποθετήθηκε και είπαμε ξεκάθαρα ποιοι είμαστε και τους είπαμε ποιοι είστε εσείς. Πάμε λίγο να κάνουμε μια διακοπή. Έχουμε τον συνάδελφο τον Ατζημιδάκη. Καλησπέρα. Για να μάθω. Αναμένουμε ενημέρωση για τα γεγονότα που προανήγγειλα στο ξεκίνημα και περιμένουμε τα νεότερα. Τι συμβαίνει στην Έπαιρα μου? Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δυσάρεστα γεγονότα σας μεταφέρω σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, μετά από μια καταδίωξη της ελληνικής αστυνομίας, έχουμε δυστυχώς θύματα. Θύματα είναι μετανάστες και πρόσφυγες, από ό,τι φαίνεται, Γιάννη. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, μετά την καταδίωξη, εδώ στην παλαιά εθνική οδό προς τη Θεσσαλονίκη, πάνω από τη Νέα Πέραμο περίπου, για να καταλάβει και ο κόσμος. Από την καταδίωξη που έγινε λοιπόν, Γιάννη, εδώ πέρα. Από αυτό το σημείο, από αυτή την σειρά, αν μπορεί να δείξει καλά η κάμερα, τώρα δεν φαίνεται και πολύ καλά, διότι δεν έχουμε και πολύ καλό σήμα να πούμε. Από αυτό τον γκρεμό, δηλαδή, εντός εισαγωγικών τέλος πάντων, είχαμε αυτή την πτώση του αυτοκινήτου που έφερε
δυστυχώς στο θάνατο τους δύστυχους μετανάστες και πρόσφυγες. Να πούμε ότι η καταδίωξη βέβαια έγινε από το γεγονός ότι θεωρήθηκαν ότι ήταν λαθρομετανάστες μετά από διακίνηση λογικά. Το ζήτημα ωστόσο είναι ότι χάθηκαν δυστυχώς ζωές, Γιάννη. Έχουμε κάποια στοιχεία για το πόσες είναι οι απώλειες, πόσες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν? Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μας είναι περίπου 4 άτομα, ωστόσο ακόμα βλέπουμε αν θα εξακριβώσουμε εννοείται και το νούμερο, να μην λέμε και αερολογίες στον κόσμο. Ωστόσο από ό,τι φαίνεται δυστυχώς το γεγονός είναι ότι χάθηκαν οι ζωές, Γιάννη. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον Απόστολο Ατζεμιδάκη. Αυτή λοιπόν τη δυσάρεστη είδηση είχαμε από το ξεκίνημα αυτό που επιβεβαιώνεται από το ξεκίνημα αυτό που είπαμε. Υπάρχει μια έξοδο σε αυτό. Δυστυχώς. Είναι η πολιτική των ανοιχτών συνόρων τώρα, τέλος πάντων. Δεν γίνεται ώρα για να ξεκουνήσει αυτό τώρα, έτσι και το ζήτημα το καταδίωξη πάντα θέλει να το δούμε. Εν κατακλείδη θα όρθιο. Να επισημάνω κάτι για να την αδικήσω κάτι. Να πει εμείς. Όχι, δεν ξέρω αν θέλει, επειδή ο κ. Καλατζής έχει αύριο ταξίδι στο Πατριαρχείο. Εγώ, αν θέλετε στο διάλειμμα, δεν ξέρω, θα φύγετε. Ναι, ναι, εγώ θέλω δεν να θέλω, πω. Θέλω να κλείσετε για θέλω να πω δύο λόγια, γιατί όντως πρέπει το πρωί να. Ναι, επειδή έχετε μια έγκριση μετά πρωινή, θα αφήσετε τους υπόλοιπους τρεις για να κάνουμε το δεύτερο μέρος εκπομπής. Ότι πρώτον χαίρομαι που βρίσκομαι με ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκα πολλά χρόνια. Και ιδιαίτερα ανθρώπους οι οποίοι απέδειξαν ότι η ΟΝΕΔ μπορεί να ήταν αφετηρία, αλλά η αξία τους ήταν πολύ μεγαλύτερη και έφτασε εδώ που έφτασε. Και μιλάω για τον Θόδωρο Μακόπουλο, τον Δήμαρχο, τον Σάββατο Μιχαηλίδη και τον Μανώλη Φρανσκάκη. Και χαίρομαι και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς οι εποχές άλλαξαν. Δυστυχώς, όπως βλέπετε, σήμερα κυρίαρχος δύναμη είναι η ΔΑΠ στα πανεπιστήμια, με τη συντριπτική διαφορά από το δεύτερο. Πράγμα που πολύ σωστά σας επισήμαναν, εμείς φοβόμασταν να μιλήσουμε στα πανεπιστήμια και μόνο επειδή ήμασταν δυνατοί δεν κολλώναμε. Όμως δεν αξιοποιείται αυτό το δυναμικό και δεν αξιοποιήθηκε αυτό το δυναμικό. Βέβαια, ας μην είμαστε με μισήμοιροι, μέσα από αυτό το δυναμικό προέρχονται και πολλά από τα σημερινά στελέχη και τους ανθρώπους που καλύπτουν τις ηγετικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το δυναμικό που κυριαρχεί δεν έχει μετά. Πηδήσει όλη αυτή η δυναμική και στην κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να κυριαρχεί στο πανεπιστήμιο και ξαφνικά να λένε ότι στην νεολαία η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απήχηση. Όταν όχι ότι έχω ότι αυτός που είναι στο πανεπιστήμιο έχει καλύτερο μυαλό από αυτό που δεν είναι στο πανεπιστήμιο, προς Θεού. Ή αυτός είναι ιδιαίτερος που δεν μπήκε στο πανεπιστήμιο και ο Καλατζής ή ο Μαρκόπουλος που δεν μπήκαν. Είναι υποδίαστη, όχι σε καμία περίπτωση το βάζω έτσι. Δεν μπορεί όμως να είσαι κυρίαρχη δύναμη στα πανεπιστήμια και να μην έχει τη δυνατότητα αυτό να το μεταφράσει και να το κάνει. Πλειοψηφικό ρεύμα, ακριβώς. Πλειοψηφικό ρεύμα και στην κοινωνία και στην νεολαία. Πάνω στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Καλατζή, ασκείτε μια κριτική. Όχι, πριν κλείσετε, πριν φύγετε, ασκείτε μια κριτική σε αυτό που είπατε πριν και μας διέκοψε ο Ατζεμιδάκης. Στο εσωτερικό, δηλαδή, όταν γίνονται συνέδρια, συζητήσεις ή ιδεολογικά ζητήματα, ότι ο ζωτικός χώρος αυτός που εκχωρήθηκε σε αυτά τα οποία είπατε προς την αριστερά έχει σχέση με τα διάφορα ενοχικά σύνδρομα τα οποία υπήρξαν στην παράταξη προδικτατορίας και τα όσα συνέβησαν και με αποτέλεσμα με την μεταπολίτευση ο Καραμαλής να υποχρεώνει τον όρο εμφύλιο και οποιαδήποτε άλλη λέξη να απαγορεύεται την ώρα που οι ιστορικοί όλου του κόσμου αφισιτούν αυτή τη λέξη. Με όποιον επιστήμονα αν μιλήσεις, Άγγλο, Αμερικάνο, Γάλλο, τι θα πει εμφύλιος? Εμφύλιος είναι πολεμάνοι Έλληνες. Όταν έκλεισε ο πόλεμος, ο ανταρτοπόλεμος, ήταν οι Έλληνες και οι Σκοπιανοί. Η πλειοψηφία. Σα παρακαλώ, να τελειώσω. Όχι, επιτρέψτε με εσείς. Ο Μάρκος ο Βαφιάδης είπε, ο ίδιος ο αρχηγός τους, ότι εγώ δεν μπορούσα να διοικώ Σκοπιανούς πάνω. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία λοιπόν σε αυτό που λέτε και να δώσει και απαγορεύει τη λέξη εμφύλιος. Επιτρέψτε με, τι απαγορεύει? Ποτέ δεν υπάρχει λέξη. Διανόμου είναι. Η λέξη εμφύλιος είναι διανόμου. Αυτό που απαγορεύει τη λέξη ανταρτοπόλεμο. Υπάρχει, απαγορεύει λέξη ανταρτοπόλεμο. Απαγορεύει τη λέξη ανταρτοπόλεμο. Απαγορεύει τη λέξη ανταρτοπόλεμο και υποχρεώνει μια αδόκιμη ιστορική λέξη. Μην γυρίζετε σε πράγματα τα οποία. Εσείς τα είπατε. Είπατε ότι πήρε χώρο η αριστερά. Δεν θα πει ανταρτοπόλεμο έχει καμία σχέση με την ιδεολογία. Ποιο εκχώρησε ζωτικό χώρο? Εκχωρήσαμε ζωτικό χώρο. Και αυτό που με ενοχλεί, μπαίνουμε σε μια πολύ σοβαρή κουβέντα και θα βρω σίγουρα συμπαρασάντες αυτό. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα από την έννοια ότι δεν μπορεί και σωστά έκανε η κυρίαρχη δύναμη
οι εντός εισαγωγικών νικητές να αγκαλιάζουν τους εντός εισαγωγικών ηττημένους. Έτσι λειτουργεί όταν υπάρχει φίλος. Μην το λέτε, φίλος ήταν. Άσχετα αν η συμπεριφορά κάποιων δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι. Δεν έκλεισε φίλος. Επιτρέψτε μου. Όταν λοιπόν, ακούστε, όταν μαλώνει μια οικογένεια, μην ψάχνουμε. Οικογένεια ήμασταν. Έλληνες ήταν και αυτοί. Η σκοπή δεν ήταν οικογένεια όμως. Μετά έγιναν αυτά που έγιναν και γι' αυτό και έχασαν. Μην μπαίνετε σε αυτή την κουβέντα, δεν θέλω να πω. Είναι άλλα ζητήματα. Άλλο σας λέω. Λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί όμως, και αυτό είναι η πίκρα μας, δεν μπορεί όμως και όταν πολύ σωστά κάναμε, οι εντός εισαγωγικών νικητές να αγκαλιάσαμε τους ηττημένους και καλά κάναμε, γιατί δεν υπάρχουν ηττημένοι Έλληνες, χάσανε κλπ. Και τώρα ξαφνικά να βρισκόμαστε κυκλωμένοι. Δηλαδή βρέθηκε αυτή τη στιγμή η μεγάλη ψυχή. Έτσι, όσο αδυναμία. Αυτό είναι η διαφορά. Δηλαδή, πιστεύω ότι και δύο πριν το λέτε. Δεν μπορεί να οι ηττημένοι να δεχόμασταν ακόμη και μέχρι πρόσφατα τους όλους γερμανοτσολιάδες κλπ. Και εμείς ότι είμαστε υπέρ της ενότητας του έθνους και του λαού. Να ξεχνάμε τη Μακεδονία του Αιγαίου. Όχι, όχι. Και δεν ζητήσαν και συγγνώμη. Εγώ ήμουν Γερμανοτσολιάς γιατί ψήφιζα μνημόνιο και ο κύριος Τσίπρας που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο δεν είναι. Μπήκαμε σε θέματα. Αυτό, προσέξτε, συγγνώμη λίγο να διακόψω. Αυτό έχει και μία, όπως η μεγαλοψυχία εκλήφθηκε ως αδυναμία, βέβαια εκεί από ένα σημείο και μετά δεν είναι μεγαλοψυχία, εκεί ίσως αποτελεί και ένα συνειδητό χάσιμο. Έχει δίκιο ο Γιάννης Χατζημανουήλ. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω είναι το εξής, ότι σε όλες τις περιπτώσεις, προσέξτε να δείτε τι γίνεται, εδώ πέρα είναι και μία διαφορά, επιτρέψτε μου, αισθητικής και ποιότητας. Και μάλιστα κοιτάξτε τι γίνεται στις μέρες μας. Όταν μιλάμε για τα ιδεολογικά ρεύματα της αριστεράς, έχουμε 147 υποδιαιρέσεις και 150 παρακλάδια. Όταν μιλάμε για τον χώρο το κεντροδεξιό ή το δεξιό ή το χριστιανοδημοκρατικό ή το συντηρητικό ή το φιλελεύθερο, όπως θέλετε πείτε το, εκεί ισοπεδώνονται τα πάντα και αφορίζονται σιλίδιν όλες οι έννοιες και όλες οι προσπάθειες. Είναι αδικία. Και αδικία είναι για δύο γενιές, οι οποίες το έχω ακούσει από μεγαλύτερους πια, οι οποίοι είναι απόμακοι στην πολιτική, οι οποίοι τι λένε με πίκρα. Μα λένε τον πατέρα μου, η πατρίδα η επίσημη, του στείλε χαρτί και τον κάλεσε να πολεμήσει. Ναι. Έπεσε στην πατρίδα. Εάν εγώ λέω πάρω την οικογένειά μου ή τους φίλους μου να αποδώσουμε τιμή, θα με πούνε λέει Χρυσαυγίτη, φασίστα και όλα τα λοιπά. Δεν μπορώ να πάω λέει στο Μαγεγαλά ή στο Γράμμο ή στο Βίτσι. Όταν λέει μαζεύονται στην Μακρόνισο, είναι γιορτή δημοκρατία. Μην πέρασε, σήμερα είμαστε για τη γιορτή της Ελλάδας. Αυτά παράπονο που κάνουν είναι υπαρκτό, αλλά είναι πολύ παλιά ιστορία. Ας δούμε από το 1977 τη ΣΟΝΕΔ μέχρι σήμερα. Είναι αυτό που είπε ο Θόδωρος. Εξέλαβαν τη μεγαλοψυχία ως αδυναμία και δυστυχώς. Και κάνουν γιορτές ειρήνης όμως. Ειρήνης και αγάπης στη Μακρόνισο, στη Γιούρα, χωρίς να φωνάζουν τους άλλους να γίνουν όλοι μαζί. Γιατί αν γινόταν συναδέλφωσης όλοι μαζί, θα είχε άλλο χαρακτήρα. Ξέρετε ότι κάποτε ο χώρος μας είχε και μία κίνηση ειρήνης με πρόεδρο τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο και αντιπρόεδρο τον Κώστα Καραμαλή. Όχι, και πρόεδρο μετά. Και πρόεδρο μετά. Και ο οποίος Καραμαλή στην πρώτη του ομιλία στη ΔΑΠ την έκανε ως αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ και θα χαιρετήσω τον κύριο Καλατζή. Θα επιστρέψω μετά, δώσω λόγο στον κύριο Μιχαλίδη, τον οποίο το διάκοψα πριν για να δούμε ορισμένα να επιστρέψουμε και με τον κύριο Φραντζικάκη και με τον κύριο Μαρκόπουλο. Η αντοχή μας εμάς συνεχίζεται μέχρι αργότερα. Εσείς τις ευλογίες. Γιατί έχει προσυντά το κύριο μας. Εμείς θέλουμε τις ευλογίες του Πατριάρχη. Να μας φέρει τις ευλογίες του Πατριάρχη, κύριε Υπουργέ μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Στροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο. Σε μια ιστορική αναδρομή σήμερα που κάναμε, θυμηθήκαμε τα χρόνια της δεκαετίας στην ουσία του 70 που εκεί ιδρύθηκε η ΟΝΕΔ, το 80 όμως ανδρώθηκε και ήταν οι εποχές των σημαντικών αγώνων και των διαδρομών, όπως μας θύμισε και ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος από την Αθήνα. Ακούσαμε και τον Γιώργο τον Καλατζή, ο οποίος ήταν από τους παλαιότερους προέδρους. Στο πάνελ έμειναν οι νεότεροι, έτσι, και ο κύριος Μαρκόπουλος και ο κύριος Φραντζισκάκης. Να δούμε όμως και τις περιφέρειες, γιατί είχε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κύριε Μιχαλίδη, πάντα η περιφέρεια που, όπως περιγράψατε και πριν, η δυναμική ήταν κάτι παραπάνω από τον πληθυσμό της περιοχής, όπου είχε η περιοχή της Χρυσούπολης και του Νέστου, για τα άτομα τα οποία ελέγχθηκε την καλά γενιά. Είχε περισσότερη εξωστρέφεια, δηλαδή είχε τη δυνατότητα να έχει πάρα πολλά ενεργά μέλη. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό της εποχής 81-84 που ήμουν εγώ πρόεδρος.
και θα πω ότι τη ουσία συνεχίστηκε νομίζω και αρκετά χρόνια μετά. Είναι μια κατάσταση που σιγά σιγά όμως εκτονώνεται, θα έλεγα, μετά το 1993, όπου εν πάση περιπτώσει μια γενιά που βίωσε την, θα έλεγα, το 81-89 και κατόπιν το 90-93, την περίοδο δηλαδή που η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση. Είναι μια ιστορική εποχή και στην νεολαία διαφορετική. Πραγματικά πάρα πολλά στελέχη, πολλοί νέοι άνθρωποι εκείνη την περίοδο είχαν ένα ένθερμο, μια ένθερμη θα έλεγα ιδιαίτερη ζέση για να ασχοληθούν, για να συμμετέχουν, γενικώς να βρίσκονται μέσα στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό κίνημα, αλλά με μια συγκεκριμένη προσέγγιση και θα έλεγα περισσότερο όχι τόσο πολιτική ιδεολογική, αλλά περισσότερο μια προσέγγιση στην οποία ήθελε να περάσει ένα νέο μήνυμα η νεολαία εκείνης της εποχής, που τέλος πάντων δεν βρισκόταν στην κέντρο αριστερά. Σε αυτό το χώρο δηλαδή πάντοτε είχε μια σύγκρουση με την διαδικασία που τηρούσε το επίσημο κόμμα. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μετά το 1974 ήταν ένα αρχικοκεντρικό και στην επαρχία βούλευτο κεντρικό σύστημα, το οποίο λειτουργούσε στο βαθμό που λειτουργούσε με συνοπτικές, θα έλεγα, διαδικασίες στις περισσότερες κύριες αποφάσεις. Νομίζω ότι η γενιά εκείνη είχε αφήσει ένα αποτύπωμα, έδωσε πολλά υγιή στελέχη στην κοινωνία, ακριβώς γιατί ήταν εθελοντικό καθαρά και όχι μεροληπτικό ή κάτι άλλο εκείνη η εποχή, δηλαδή η ταυτότητά της αυτή. Σήμερα λυπάμαι, βέβαια το λέω, πολλοί κόσμος από αυτήν τη γενιά έχει απομακρυνθεί, απογοητευμένος από διάφορα πράγματα της πολιτικής γενικότερα εξέλιξης, όπως έχει ταυτιστεί σήμερα και μάλιστα αυτό που βιώνουμε, να φορτωθούν όλα στις δύο παρατάξεις που κυβέρνησαν για πολλά χρόνια, δηλαδή βασικά στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Πράγμα το θεωρώ επί της ουσίας δεν είναι ούτε απόλυτο ούτε δίκαιο, αλλά το σίγουρο είναι ότι η μεταξέλιξη, η εξέλιξη αυτής της λογικής και πολιτικής μας βρίσκει σήμερα σε μια εποχή με φτωχοποιημένο υλικό. Δεν υπάρχει σήμερα ο ΝΕΔ, ούτε σε, αν το μετρήσουμε σε ποσοστία με την τότε διαδικασία, νομίζω είναι απειροελάχιστο. Αν δεν το μετρήσουμε και με την ιδιοτέλεια της προσφοράς, εκεί είναι στο μηδέν. Αυτό ίσως είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να δει σήμερα η πολιτική. Το έβαλε ο Μιχαλιάκος σε ένα βαθμό από αυτά που είπε στην αρχή, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε. Και είναι και ένα ζητούμενο, το οποίο η προέκτασή του είναι αυτό ακριβώς που γίνεται στα πανεπιστήμια. Η ΔΑΠ πρώτη δύναμη και μετά τα πανεπιστήμια χάνεται η ΔΑΠ. Δεν χάνεται η ΔΑΠ. Η ΔΑΠ προσαρμόζεται μετά τα πανεπιστήμια στην πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι και η διαφορά επί της ουσίας. Και νομίζω η νέα ιδεολογική προσέγγιση που πρέπει να επιχειρήσει ένα φιλελεύθερο, εν πάση περιπτώσει, κατά προσέγγιση κόμμα, είναι η ιδεολογική του ταυτότητα να μπορεί σήμερα να δώσει διέξοδο σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που σπουδάζουν και έχουν την δυνατότητα και θέλουν να μπουν να ασχοληθούν και να δουν ανοιχτές οδούς και θα έλεγα να βρουν τρόπους μέσα από τους οποίους θα μπορέσουν να εκφράσουν και την πολιτική τους σκέψη, πέρα δηλαδή από την επιστημονική οντότητα την οποία παίρνουν μέσα από το πανεπιστήμιο. Η υπόλοιπη κοινωνία όλο αυτό το εγχείρημα νομίζω θα το επικροτήσει, αν και εφόσον μπορεί κάποιος να το προσεγγίσει με αυτή την λογική. Δυστυχώς το σήμερα βλέπουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση η οποία
μέσα από την πολιτισμική κρίση που υπάρχει στην κοινωνία. Φυσικά και τα κόμματα παίρνουν κρίση. Έτσι. Και η κοινωνία παίρνει και η αποχή που έχουμε και όλα τα χαρακτηριστικά. Είναι λογικό. Εγώ νομίζω και μπορώ να πω με αυτό εκείνη η εποχή χαρακτηρίζεται από δύο πράγματα. Είχε τη δυνατότητα να... Δεν διαμόρφωνε χαρακτήρες. Είχε τη δυνατότητα όμως να αναδεικνύει πράγματα καθαρά ανθρώπινα, δηλαδή θα έλεγα λειτουργούσε σαν μια σφραγίδα. Και μείναν σχέσεις ανθρώπινες. Σαν μια σφραγίδα με το μελάνι. Δηλαδή, αν βάλεις μια σφραγίδα στο μελάνι και την βάλεις σε ένα χαρτί, αυτό το αποτύπωμα είναι αυτό ακριβώς που υπήρχε. Δηλαδή έδινε τότε τη δυνατότητα εκείνη η περίπτωση, εκείνη η γενιά, συνεργαζόμενοι. Το είπε ο Μιχαλολιάκος, φιλία. Να αναδεικνύει πρόσωπα και πράγματα, ναι, τα οποία είχαν γενικότερα μια παραδοχή από το κοινωνικό σύνολο και δεν υπέβαλε κανένας. Σήμερα δυστυχώς τα πράγματα... Πάμε στο σήμερα. Κύριε Μαρκόπουλε, λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Τι είναι τελικά αυτή η κύκλη που βλέπουμε συνέχεια, είδαμε πριν από μερικούς μήνες, να γίνονται πάλι εκλογές στην ΟΝΕΔ, να σταματάνε οι εκλογές, να αλλάζουν οι σύνεδροι. Δηλαδή πράγματα που τα βλέπετε εσείς οι παλιότεροι, οι πρόεδροι, οι νεολαίοι και λέτε, είναι ένας κύκλος που γυρίζει, που έρχονται, φεύγουν και ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή εγώ όταν τα έβλεπα στις ειδήσεις ως θέμα, γελούσα και έλεγα, πώς σκέφτονται οι παλιότεροι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, όχι. Είναι μια διαφορετική κατάσταση και η διαφορετική αυτή κατάσταση είναι προϊόν μιας διαφορετικής εποχής. Είπε και ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος, το είπε και ο Σάβας προηγουμένως, το είπαμε πιο νωρίς και ο Καλατζής και ο Μανώλης και εγώ. Κάθε τι δημιουργείται εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν την εποχή εκείνη. Σήμερα σε μια κοινωνία που βιώνει 1000 προβλήματα, σε μια κοινωνία στην οποία υπάρχουν έντονα προβλήματα παρακμής, σε μια κοινωνία που η ανεργία είναι σε τεράστια επίπεδα, είναι δύσκολο να σκεφτεί μια τέτοια μαζική πορεία νέων να στελεχώσει μια πολιτική ή μια κομματική νεολαία. Και όσο δεν υπάρχει αυτή η μαζική δύναμη η οποία υπάρχει στα πανεπιστήμια, εξαιτίας του ότι τα πανεπιστήμια είναι ένας άλλος χώρος. Ο Σάββας το ξέρει γιατί έχει γιο ο οποίος αποφύτησε πρόσφατα. Η λογική είναι ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, αλλά αυτά τα φαινόμενα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που συνέβαιναν. Γιατί τότε που οι εφημερίδες έγραφαν, που η Βραδινή έγραφε ότι στο Κάραβελ πέφτουν γλάστρες, τότε που έγινε το πρώτο συνέδριο, εκεί οι άνθρωποι... Ήσταν εσείς κύριε Φρατσικάκη σε αυτό? Όχι, εγώ μόλις είχα τελειώσει και είχα αποχωρηθεί. Πήγαινα για... Το καβάλανε κανένας, δηλαδή. Πώς πήρε ο Ξενοφόνα, ο Μιστάκης, έξι άτομα πήγαν από εδώ. Ο Μιλωνάς πήγαν. Εγώ ήμουν αδάπη Θεσσαλονίκης τότε. Αλλά η ιστορία είναι ότι τότε το πιστεύαμε αυτό που κάναμε. Τότε είτε ήμασταν στη μία, ήταν τέσσερις εσωτερικές τάσεις, αυτό που κάναμε το πιστεύαμε. Πάντως για μένα το πρόβλημα έχει δύο πτυχές. Η μία είναι οι επιτόσες δεκαετίες κρατεά ΔΑΠ με συγκεκριμένη ιδεολογική προσέλευση η οποία χάνεται και δεν στελεχώνει τη Νέα Δημοκρατία, δεν στελεχώνει τον πολιτικό φορέα του κόμματος που είναι το κέντρο δεξιό, το ευρωπαϊκό, τέλος πάντων να μην τα λέμε τώρα ένα-ένα. Και από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, μετά από 40 χρόνια ΟΝΕΔ, το είπε ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος, το ξαναλέω και εγώ, ότι οι πιο πολλοί ΟΝΕΔΙΤΕΣ οι οποίοι πέρασαν, μην κοιτάτε τώρα που ο Σάββας ήταν δήμαρχος, εγώ είμαι αντιπεριφερειάρχης, ο Μανώλης ήταν αντιδήμαρχος και έχει μια μακρά διαδρομή, ο Γιώργος ήταν υπουργός κτλ. Οι πιο πολλοί από τους ΟΝΕΔΙΤΕΣ οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους για την παράταξη και για την ιδεολογία και για τον πολιτικό χώρο, σήμερα δεν υπάρχουν πολιτικά. Και δεν υπάρχουν πολιτικά. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν και σαν ψηφοφόροι. Αυτό είναι ένα θέμα. Διότι στα άλλα τα ευρωπαϊκά κόμματα τι συμβαίνει? Η νεολαία, η οποία είναι πάντα πιο μπροστά από το κόμμα, η νεολαία η οποία είναι πιο ρηξικέλευτη, η νεολαία η οποία είναι μαχητική, ναι, και πολλές φορές και πιο στα άκρα, με τη δική της δυναμική, είναι αυτή η οποία έρχεται και ανανεώνει το κόμμα. Εδώ στην περίπτωση του δικού μας χώρου, γιατί πρέπει να κάνουμε και τις δυσάρεστες διαπιστώσεις, αυτό δεν επιτελέστηκε στο βαθμό που θα έπρεπε να συμβεί, που θα ήταν καλό να συμβεί.
Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια εμείς μόνο τη διαπίστωση μπορούμε να κάνουμε. Κύριε Μαρκόπουλε, επειδή λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτό που λέτε είναι συντηρητικό κόμμα. Και είναι ένα κόμμα συντηρητικό που δύσκολα δίνει σειρά, αλλάζει την επιτερίδα. Δύο φορές η Νέα Δημοκρατία, βάζοντας τα γυαλιά, θα έλεγα, στον άλλο χώρο, τον καινούριο φορέα, ο οποίος όπως ξεκινούσε, έτσι τελείωνε. Έκανε εκλογές το 7 από Παπανδρέου Βενιζέλος. Τι έλεγα, Παπανδρεϊστάν. Όπως ξεκινούσε, έτσι κατέληγε. Δεν πάνε πιο ικανός ο Βενιζέλος. 53-30. Ξεκίνησε τώρα η Φόφη, η Φόφη, η Φόφη, τελείωσε με Φόφη. Νέα Δημοκρατία, έδειξε άλλα τα ανακλαστικά. Ξεκινάνε εκλογές το 9, όλο το σύμπαν, σαν, όλοι οι μηχανισμοί σαν, δίνουν την τώρα, σαν σήμερα, 80% δίνουν 29, την τώρα ότι δεν υπάρχει θέμα το σύστημα όλο. Βγαίνει, ξεσηκώνεται αυτοί που λέτε εσείς, οι απενεργοποιημένοι, οι παλιοί, αυτοί που αποστασιοποιήθηκαν, αυτοί ξαφνικά πάνε εκατομμύριο και λέμε εμείς έχουμε άλλη απόφαση. Σωστή και αντιστοίχως με τον Βαγγέλη τώρα, τον συμμαχητή σας, τον Μημαράκη, που όταν ξεκίνησαν εκλογές ήταν, φαινόταν διαδικαστικό. Πάλι πήγε ο κόσμος πολύ παραπάνω, αυτοί που επισημάνεται, κύριε Μαρκόπουλο, εύστοχα, και τι είπαν, εμείς έχουμε μια άλλη γνώμη ενδεχομένως. Θα ακούτε τη γνώμη όχι των ταγών των επικεφαλής, θα ακούτε και τη γνώμη των ανενεργών. Άρα δεν είναι συντηρητικό με την έννοια την ισοπεδωτική που δίνουν κάποιοι. Δέχομαι την παρατήρησή σας και συμπληρώνω λέγοντας ότι ένα κόμμα το οποίο είναι σύγχρονο και ευρωπαϊκό θα έπρεπε αυτή τη συνδρομή να την ενσωματώνει με ένα χαρακτηριστικό μεγαλύτερης διάρκειας, όχι μόνο στις ανοιχτές διαδικασίες, αλλά και στην καθημερινή του λειτουργία. Και μάλιστα να σας μην μετέχουν και φεύγουν, λέτε, ή χάνονται. Να σας πω ότι από το 83 μέχρι όσο ασχολήθηκα και όσο θυμάμαι, και η ΟΝΕΔ και η ΔΑΠ ήταν οργανώσεις οι οποίες οικονομικά ήταν αυτοδύναμες. Πληρώναμε το ενίκιο, είχαμε χώρια γραφεία. Άλλαξε κάτι τώρα, δηλαδή, κύριε Μαρκόπουλο, και το λέτε. Δεν ξέρω τι ισχύει τώρα. Όχι, έχουμε χώρια γραφεία. Αλλά εκείνο το οποίο ξέρω σήμερα, ξέρω την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ, είναι ότι συντηρούσαμε μόνοι μας τα τηλέφωνα, τα γραφεία. Εντάξει, τις αφήσεις μας τις έστελναν. Πάνω, κύριε Φραντσικάκη, το γεγονός ότι φέτος ότι καταργήθηκαν όλοι και ξαναδιορίστηκε ο ΝΕΔΙΑ. Εγώ γι' αυτό το έβαλα πριν στον κύριο Μαρκόπουλο. Κοιτάξτε, θα σας πω. Εγώ θέλω να επισημάνω το εξής. Ανέκαθεν σε επαρχιακές πόλεις όπως η Καβάλα, δεν μιλάω για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, είχε ένα πρόβλημα. Και βλέπω ότι είχε ξεκινήσει από τις μέρες μας και συνεχίζεται σήμερα. Ήταν αυτή η διαφορετική, ας πούμε, κατάσταση που υπήρχε στα παιδιά που ερχόταν εκτός Καβάλας και έμπαιναν στη ΔΑΠ και με τους ντόπιους. Υπήρχε πάντα μια, ας την πούμε, κόντρα. Και βλέπω συνεχίζεται και σήμερα. Δεν διαχωρίστηκε ποτέ αυτό. Και η άποψη στοιχείο ζωντάνιας, θέλω να πω όμως την άποψή μου και να αναφέρω όμως και δύο, επειδή η εκπομπή είναι ιστορική, δύο-τρία σημαντικά ιστορικά που δεν τα αναφέραμε. Η άποψή μου σε αυτό. Είπα για πόλη σαν την Καβάλα. Δεν ξέρω, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι διαφορετικές οι καταστάσεις. Και έχω και προσωπική εμπειρία. Εγώ εντάχθηκα στη ΔΑΠ του Δημοκού Θεσσαλονίκης. Πήγα από εδώ έτοιμος. Όταν έφυγα από εδώ ήμουν πρόεδρος της ΜΑΚΗ, υπεύθυνος μαθητικού. Πήγα έτοιμος, πήγα εγώ και βρήκα τη ΔΑΠ. Εντάχθηκα στη ΔΑΠ. Ανδρώθηκα μέσα από τα αμφιθέατρα, όπως και ο Φόδρος. Περάσαμε μέσα από τα αμφιθέατρα και ανδρωθήκαμε πάρα πολύ πολιτικά. Δηλαδή, πρέπει να έχει περάσει από το αμφιθέατρο για να καταλάβει κάποιο τι λέω. Ποτέ όμως εγώ δεν ενεπλάκη στα εσωτερικά της ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης. Ανδρώθηκα πολιτικά στη ΔΑΠ και ήρθα αυτή την εμπειρία μου να βοηθήσει την ΟΝΕΔ Καβάλας. Άρα τα μεγεθεί. Ναι, λέω ότι το ίδιο πρέπει να γίνεται και εδώ. Να έρχονται στη ΔΑΠ και να πηγαίνουν στις πόλεις τους την εμπειρία που αποκτούν από τη ΔΑΠ. Να μην εμπλέκονται στον ΟΝΕΔ. Αλλά τα μεγέθη στη Θεσσαλονίκη. Ναι, τώρα, από εκεί και μετά. Θέλω να αναφέρω δύο-τρία ιστορικά στοιχεία. Μια και μιλάω για τη ΔΑΠ. Η ΟΝΕΔ Καβάλας και η ΔΑΠ Καβάλας μπορεί, όπως είπα, το 82 και μετά να πήραμε φόρα, αλλά και στην Καβάλα ήμασταν δυνατοί και πριν το 82 και πριν το 80. Είχαμε πάρα πολύ καλή ΔΑΠ του Δοφουκού από το ΚΑΤΕ ακόμη. Ενώ δηλαδή η ΔΑΠ πανελλαδικά κατέγραφε ποσοστά 8-9,5%, λίγο κοντά στο 10% πήγαινε η Θεσσαλονίκη μόνο, στην Καβάλα φτάναμε στο 20% στο ΚΑΤΕ. Και αυτό οφείλεται σε πρόσωπα εκείνης της εποχής. Και μάλιστα το ότι ο ΝΕΔ βοηθήθηκε από αυτά τα παιδιά και για να πάμε καλά μέχρι το 81-82, μετά που ήρθε ο Αβέροφ και ανετράπησαν τα πάντα και είχαμε διαφορετικές οργανώσεις.
θέλω να πω το εξής, ότι σημαντικές στιγμές για την ΟΝΕΔ Καβάλας ήταν ότι κάναμε το καλοκαίρι του 82, και θέλω να σας πω και δύο στοιχεία, τις γιορτές δημοκρατίας. Γιατί θέλαμε να δείξουμε ότι ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής έφερε τη δημοκρατία στην Ελλάδα και εμείς πρέπει να μιλάμε για δημοκρατία. Είχαμε πάει στη Νέα Καριά, στο Αγίασμα, στις Κρινίδες και πού δεν πήγαμε. Και το 83 κάναμε το πρώτο φεστιβάλ της ΟΝΕΔ στη Νέα Πέρα μου με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά. Και το 84 κάναμε το φεστιβάλ στο Πάρκο και ήταν η πρώτη ομιλία του τότε του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ανοιχτή 10 μέρες μετά που ανέλαβε αρχηγός του κόμματος. Αυτά είναι ιστορικά στοιχεία. Και ήρθε και άρρωστος με πυρετό ήρθε. Έμεινε 2 μέρες εδώ κιόλας και κάναμε 2 εκδηλώσεις. Κάναμε μία στο Πάρκο και μία για να ενισχύσουμε τα οικονομικά του κόμματος, όχι της ΟΝΕΒ, στην Τόσκα το βράδυ. Δεν μας φέρετε βίντεο που το προλογίζετε όμως, κύριε Φερτισκάκη, στο Πάρκο Χαλίρου, να δούμε αυτό το βίντεο. Βίντεο. Θα τον αναγνωρίσεις. Όχι. Αλλά αυτή η ομιλία, να δούμε τον κόσμο, τι κόσμο μαζί. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Και δεν μπορεί να μαζέψει τώρα πουθενά κόσμο. Η μοναδική κασέτα, αν υπάρχει, ήταν στο... Ο Καρατζαφέρης, ο μετέπειτα πρόεδρος του ΛΑΟΣ, που είχε κάνει μια τηλεόραση για να σπάσει τη μονοτονία. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση. Τις βιντεοκασέτες, Τότε υπήρχε. Δεν μπορούσα να τη βρω ποτέ. Το Τελεσίτη. Δεν μπορούσα δυστυχώς να τη βρω ποτέ. Και θέλω να κάνω... Στο Χρυσολογιάννη δεν κάνατε αναφορά που ήταν αυτός που ήδρασε. Τα μερικά ιστορικά στοιχεία. Ναι, γιατί μου στείλαν τρία μηνύματα εδώ, αλλά ξέχασαν τον Χρυσολογιάννη Φραντσισκάκης. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, ότι την ΟΝΕΔ, το είπα προηγουμένως, δεν ακούστηκε. Ότι την ΟΝΕΔ μας μάσεψε, εντός εισαγωγικών, ο Μίμης ο Χρυσολογιάννης, ο οποίος πίστευε στην ίδρυση νεολαίας, και θέλω να κάνω και ακόμη μια αναφορά. Αναφέραμε τους προέδρους. Δεν αναφέραμε όμως ένα σημαντικό στέλεχος της ΟΝΕΔ Καβάλας, ο οποίος έφτασε να είναι στην εκτελεστική επιτροπή της ΟΝΕΔ τόσο επί Μιχαλολιάκου και επί Μημαράκη, ο Γιώργος Οδελάκης. Τον ανέφερε όμως ο Φεβέσιμος ο Μιχαλολιάκος, έτσι. Θέλω να τον επισημάνω, Πολύ καλά κάνω. Όπως θέλω να πω ότι όλοι οι δαπίτες που πέρασαν από εδώ, δεν μπαίνουν σε ονόματα γιατί θα ξεχάσω πολλούς, μ' ακούν τώρα κάποιοι από αυτούς, προσέφεραν τα μέγιστα. Πάμε στη μάμα το 9 όταν έχει έρθει για ομιλία ο Σαμαράς, που στην πόρτα του Οκιανής ρώτησε τον Φραντσισκάκη. Τι κάνει να του λέει ο Γιώργος Οδελάκης. Και ανέβηκε και μπήκε για να κάνει την ομιλία στον Ιωάννη. Ποια φορά ήμασταν μαζί, στην Κομωτινή. Και στην Κομωτινή. Εκεί δεν ήμουν τόσο κοντά. Ναι, ναι. Εκεί έτυχε την ώρα που έμπαινα για τη συνέντευξη που θα κάναμε στο Σαμαρά, γιατί έπρεπε να ετοιμάσω το σκηνικό. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο γύρο, στο κλείσιμο, στο τι μένει. Δηλαδή, κάναμε μια κουβέντα, μια αναδρομή, θυμηθήκαμε πρόσωπα, γεγονότα. Αν θέλετε, εμβαθύναμε και σε σχέση με το χθες, το σήμερα, ιδεολογικά, πολιτικά, για τις κοινωνίες, είπε και ο κ. Μιχαλίδης, πόσο άλλαξαν κάποια πράγματα. Τελικά από όλα αυτά τι μένει, και ενώ ποια ήταν για τον καθένα σας, γιατί όλοι έχετε μια σημαντική διαδρομή, από όλα αυτά τι μένει, τι παρακαταθήκη, την οποία την αφήνετε και στους επόμενους τώρα. Γιατί έχετε την υποχρέωση, ξεκινάω με εσάς κύριε Μαρκόπουλε, να αφήσετε αυτήν την παρακαταθήκη στους επόμενους. Πάμε στο κλείσιμο. Την αφήσαμε την παρακαταθήκη. Ήδη όμως, όταν, την αφήνετε. Όταν παραδώσαν. Δηλαδή τώρα εσείς την ΟΝΕΔ δεν τη στηρίζετε, αν θα έρθουν και σας ζητήσουν. Βεβαίως. Πάντει ο τρόπος, δεν υπάρχει κανένα. Ή στον δήμαρχο που πηγαίνανε και ζητούσαν τη στήριξη, γιατί είναι λογικό αυτό έτσι. Πάντει ο τρόπος και μάλιστα να σας πω, χαίρομαι όταν με επισκέπτεται η ΔΑΠ του ΤΕΙ Καβάλα στο γραφείο ή οπουδήποτε αλλού. Και είναι το οποίο έμεινε, να ξεκινήσουμε πρώτα από το ειδικότερο. Εκείνο το οποίο έμεινε είναι μια ιδιαίτερη πολιτική εκπαίδευση στον εαυτό μας. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα ήμουν ο ίδιος άνθρωπος αν δεν είχα διαγράψει αυτή τη διαδρομή. Και μπορεί να έχω ξοδέψει ατέλειωτες ώρες, μπορεί να έχω ματώσει, μπορεί να έχω φωνάξει, μπορεί να έχω γράψει, μπορεί να έχω ασχοληθεί με οτιδήποτε, αλλά πιστεύω ότι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, όχι τόσο κυρίαρχο όσο αυτό που μας δίνει το σπίτι και η οικογένειά μας, μου το έχει διαμορφώσει και όλη αυτή η πορεία την οποία είχα μέσα από την νεολαία. Και να σας πω την αλήθεια, είμαι περήφανος για το ότι είχα όλη αυτή τη διαδρομή στην ΟΝΕΔ, στην Δάπνο του Φουκού, πιο παλιά για ένα διάστημα στη Μακή, και πιστεύω ότι διαμορφώσαμε και συνυπήρξα, παρά το γεγονός ότι εγώ από το 83 και μετά λειτουργήσαμε στην ΟΝΕΔ, συνυπήρξα με μια σειρά ιδιαίτερα αξιόλογους ανθρώπους. Θέλω να θυμηθώ
τον αντιπρόεδρό μου τουλάχιστον, τον Μιχάλη τον Σωτηρόπουλο, τον γιατρό, τον Δημήτρη Τζεκμέζογλου, γενικό γραμματέα εκείνης εποχής, Λουπέλη Κοτζακιόζογλου και όλα τα άλλα τα παιδιά τα οποία βοήθησαν εκείνα τα χρόνια προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει με εκείνες τις συνθήκες η ΟΝΕΔ. Όπως και τα παιδιά τα οποία ήταν εκτός Καβάλας, αναφερθήκαμε στον Εμμανουηλίδη, στον Μιχαλούδη, προσπαθώ να τους φέρω στο μυαλό μου και τον Αναστασιάδη, τον Δήμαρχο, τον Γιώσε Παράκη, μου δυσκολεύομαι. Εκείνο το οποίο έμεινε ήταν ένα μικρό λιθαράκι, το οποίο αρχικά λειτουργούσε αντιδραστικά. Σας είπα ότι τα πάντα είναι προϊόν της εποχής τους και οι άνθρωποι... Της ηλικίας, έτσι, το φυσιολογικό της ηλικίας. Αλλά της εποχής περισσότερο, γιατί η σημερινή ηλικία, όταν ζει μέσα από το ίντερνετ και μέσα από το Facebook, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ όταν το λέω Μανώλης. Είναι διαφορετική η εποχή. Η διαπροσωπική σχέση και έχει αλλάξει σε επίπεδο chat room με τότε που ήταν η αλάνα, το ξύλο. Ακριβώς. Γι' αυτό έχουν... Και νομίζω ότι ο καθένας μας έβαλε ένα μικρό λιθαράκι προκειμένου να υπάρχει η νεολαία και να σας πω ότι είναι σίγουρο ότι πρέπει να μπορέσουμε να δούμε και τη συνέχεια της μέσα από μια λογική ευρωπαϊκή, όπως λειτουργούν οι νεολαίες των ευρωπαϊκών συντηρητικών κομμάτων, και για μένα αυτή είναι η φιλοδοξία, η προσδοκία την οποία έχω. Ευχαριστώ τον κύριο Μαρκόπουλο, τον οποίο τον αποδεσμεύω. Πρέπει να πάει σε σύσκεψη. Έχουν τελειώσει. Έχουμε τα δυσάρεστα, τα οποία είναι τελικά 4 νεκροί και 5 βαριά. 5 βαριά. Και 5 βαριά. Πολύ άσχημη σήμερα ήταν αυτή, σε αυτή την ευχάριστη νότα την οποία είχαμε στην εκπομπή. Είχαμε αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση. Να σας ευχαριστήσω, ναι, ναι, για την πρόσκληση. Να είστε καλά, θα τα ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Και δυστυχώς αυτή η μέρα είχε αυτό το συμβάν. Λοιπόν, κύριε Μιχαλίδη, μπαίνω σε εσάς τώρα για να κάνουμε το δικό σας τιμένι. Ακούσαμε έτσι και από τον κύριο Μαρκόπουλο αυτό το κλείσιμο. Από μια εποχή που την περιγράψαμε από τη μια, ο ρομαντισμός ο οποίος υπήρχε και η σχέση, η διαφορετική της επαφής, και σήμερα όπου βλέπω μέσω Facebook, μέσω διαδικτύου, μέσω Messenger, μέσω αναρτήσεων κτλ. Δεν υπάρχει αυτό το άμεσο το οποίο υπήρχε μέσα, όχι σε πάρα πολλά χρόνια δηλαδή. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω στην κοινωνία. Είναι λογικό, κοιτάξτε, εάν δεν ακολουθείς την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, των νέων δεδομένων, είναι λογικό να βρίσκεσαι πάντοτε πίσω, και όταν μάλιστα αυτό συνδέεται οι νέες τεχνολογίες να προσπεράσουν το σύστημα και ταυτόχρονα όλες αυτές οι διαδικασίες του παρελθόντος, θα έλεγα, που ανήκουν εκεί, που εκεί ήταν ενδεχομένως και χρήσιμες και θα έλεγα πολύ ωφέλιμες όσον αφορά και για αυτούς οι οποίοι τότε, και ευεργετικές για αυτούς οι οποίοι τότε είχαν εμπλοκή. Όπως σας είπα λοιπόν, μια εποχή που πέρασε αφήνοντας ένα σήμα, μια ταυτότητα. Θα πω ότι η ιδεολογική ταυτότητα τότε της Νέας Δημοκρατίας τη δίνει ο πρώτος, εν πάση περιπτώσει, επικεφαλής και ιδρυτής της, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και αποκτά, εν πάση περιπτώσει, μία, θα έλεγα, ιδεολογική νόρμα η κέντρο-δεξιά, η οποία όμως στην μετεξέλιξή της, θα έλεγα, παρότι γίνονται και έγιναν αρκετά φιλότιμες προσπάθειες, δεν μπόρεσε και αυτή να ξεφύγει από αυτό που όλα τα υπόλοιπα, θα έλεγα, κόμματα έχουν και αυτά δεχθεί, αυτό το νέο δεδομένο που είναι η εξέλιξη, η ραγδαία εξέλιξη των επιστημών, των νέων τεχνολογιών. Ένα σύστημα λοιπόν το οποίο, όποια και να είναι η πολιτική προσέγγιση, δείχνει ξεκάθαρα σήμερα ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τόσο πολιτικό. Θα έλεγα, η πολιτική περιορίζεται στις λεπτομέρειες. Είναι συστημικό, δηλαδή ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα πράγματα, ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να διοικήσουμε, ο τρόπος με τον οποίο διοικούν και σήμερα οι κρατούντες, είναι ένας τρόπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, βασίστηκε σε άλλα δεδομένα, δεδομένα που θέλανε πολύ κόσμο να τα υπηρετεί, θέλανε πολύ γραφειοκρατία. Θα δείτε νέες χώρες που έχουν τώρα αλλάξει προφίλ, που περάσανε από άλλα καθεστώτα σε μια νέα μετεξέλιξή τους, έχουν καταργήσει
πρακτικές και δεδομένα που εμείς ακόμα τα έχουμε ως Ιερέο Ευαγγέλιο, έχουν απλωστεύσει τις διαδικασίες σε βαθμό που δεν μπορούμε ενδεχομένως εμείς να το αντιληφθούμε ή να το προσεγγίσουμε καν, και αυτό έχει δημιουργήσει ανταγωνιστικότητα στην οποία δεν μπορούμε να μπούμε. Τα κόμματα, ξέρετε, δεν είναι άμυρα ευθυνών σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και μπορεί όλοι, ας πούμε, να θέλουν να κάνουν μια υπέρβαση, κανείς όμως δεν το επιχειρεί. Είμαστε προσιλωμένοι σε ένα αναχρονιστικό σύστημα το οποίο δυστυχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί και να ταλαιπωρεί τους νέους ανθρώπους που έρχονται από πίσω για πολλά χρόνια. Εσάς προσωπικά τι μένει σαν Σάββας Μιχαλίδης από όλη αυτή τη διαδρομή που είχατε, το ότι οι πολίτες σας ετοίμησαν δύο φορές το πρώτο πολίτη σας κάνα στο Δήμο σας? Ναι, βέβαια, κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση είναι μια άλλη διαφορετική προσέγγιση. Νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, την κομματική θα έλεγα, είχε σε μια εποχή που πραγματικά και πρακτικά όντως μπορούσε δηλαδή να επιμορφώσει στελέχη, και θα έλεγα μέσα σε πλαίσιο υγιές. Από εκείνη την περίοδο και εποχή πολλά στελέχη έχουν βγει, έχουν προχωρήσει και έχουν βοηθήσει, θα έλεγα, σε πολλά ζητήματα την τοπική κοινωνία αλλά και τις κοινωνίες γενικότερα. Νομίζω εγώ ήμουν οφειλημένος που πέρασα μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως και κάθε άνθρωπος που πέρασε έχοντας πάντοτε κάποιες βασικές αρχές κατά νου. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που οφείλουμε εμείς και έχουμε χρέος να πούμε και να πράξουμε είναι να εντοπίσουμε ενδεχομένως που το σύστημα σήμερα έχει πρόβλημα και δεν είναι, πιστέψτε με, πραγματικά στην ιδεολογία. Σήμερα το σύστημα έχει πρόβλημα πρακτικό, έχει πρόβλημα εφαρμογής. Πρέπει λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε να τροποποιηθεί, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, ώστε να βρουν και οι ιδεολογικές νόρμες καλύτερες διεξόδους και απήχηση. Εάν αυτό δεν γίνει, θα είμαστε ένας χώρος, η Ελλάδα, πάντοτε ορισμένα πράγματα είμαστε πρωτοπόροι, θα είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό, να είμαστε η πρώτη απολυτή χώρα. Τα ποσοστά αποχής από τις εκλογές, τα οποία περνάνε σιγά σιγά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, έτσι. Αν τα δείτε δηλαδή, είναι λίγες μονάδες έχουν διαφοροποιηθεί από τις εθνικές εκλογές. Δείχνουν ακριβώς ως αποτέλεσμα την κατήφια που έχει ο κόσμος και την απογοήτευση ότι τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει. Για αυτό το σύστημα θέλω να πιστεύω εμείς σήμερα θα πρέπει να καυτηριάσουμε και να ζητήσουμε την τροποποίησή του με όποια δύναμη έχει ο καθένας μας από όπα βαθμίδα υπηρεσία. Δύο λεπτά έχουμε για να κλείσουμε την ειδοποίηση. Εγώ θέλω να πω ότι η ενασχόλησή μου με τον ΟΝΕΔ μου έδωσε τεράστια εμπειρία, την οποία προσπαθώ ποτέ να μην κρατώ για τον εαυτό μου, αλλά να την δίνω και να βοηθώ την ιδεολογία και το κόμμα μου, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, και εκεί ήταν πάρα πολύ σημαντικά στα θέματα εμπειρίας για μένα, τα τρία συνέδρια που συμμετείχα ως καθοδήγηση της ΔΑΠ Νοδοφουκού. Δύο συνέδρια της ΦΕΑΠ, Φοιτητική Ένωση Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ένα ΣΥΝΕΦΕ. Ήταν τεράστιες εμπειρίες όπου είχαμε απέναντι ιδεολογικούς αντιπάλους μεγάλου ελληνικούς. Εκείνο που θέλω να πω είναι μια διαφοροποίηση. Τότε εμείς ήμασταν μειοψηφία το 81-82 και πήγαμε στα πανεπιστήμια και σπάσαμε το εμπάρκο της αριστεράς και επιβάλαμε την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Τώρα η ΔΑΠ είναι 45% και βλέπω δυστυχώς ότι ισχυρές μειοψηφίες νεολαίων του ΣΥΡΙΖΑ και πιο προς την εξοικονομολευτική αριστερά έχουν καταλάβει τα πάντα στα πανεπιστήμια. Εγώ θεωρώ ότι πάει να κάνει εύκολα σήμερα μια εκδήλωση ΔΑΠ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να πάει κάποιος, παράδειγμα, να μιλήσει στο πανεπιστήμιο ο Άδωνης Γεωργιάδης με 45% του ΔΑΠ του Δουφουκού. Μπορεί να πάει σήμερα, κύριε Χατζημανουήλ? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος. Είναι δύσκολο. Ενώ τότε ήμασταν μειοψηφία και κάναμε εκδηλώσεις μέσα στα μούτρα τους. Σπάσαμε το εμπάρκο. Επιβάλαμε την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Και εκεί φαίνεται το μέγεθος που λέμε, το πόσο ολοκληρωτικά φαίνεται η αριστερά. Εκεί που ήταν δυνατή στα πανεπιστήμια, μας βγάζανε την ψυχή.
επιβάλλαν δικτατορία στην ιδεολογία μας, εμπάρκο στην ιδεολογία μας. Θυμάμαι όταν πήγαινα με τη Δημοκρατική Πρωτοπορία που δεν κάναμε αναφορά την εφημερίδα της ΟΝΕΔ και με τον Ελληνικό Βοράη που μάλιστα πρώτη φορά στη φυσικομαθηματική πέσαμε με φαν. Αμεκρομούσαν να με κρύγαν ζωντανό. Λοιπόν, για να μιλάει η αριστερά για δημοκρατία, εκεί που ήταν δυνατή φαινόταν πόσο δημοκρατική ήταν. Μάλιστα. Δεν μας αφήναν ανάσα να πάρουμε. Κλίμα αυτά. Λοιπόν από Πανεπιστήμιο πήραμε στο κλείσμα του Μανώλη και του Φραντσεσκάκη. Ευχαριστώ θερμά κύριε Μιχαλίδη και εσάς που μένετε μαζί μας και τον κύριο Μιχαλολιάκο για την παρέμβαση. Ευχαριστώ για ένα καλό ξημέρωμα κύριε Σεκέρη.